9 και 58 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο του Sky για να δούμε, να ρίξουμε μία ματιά στην επικαιρότητα και να αναλύσουμε με τους καλεσμένους το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτές τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Ξέρω ότι περισσότεροι από εσάς τα έχετε παρακολουθήσει και όταν λέω πολλά πράγματα, είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου, του Υπουργού Εθνικής Αμήνης στις ΗΠΑ, όπου εκεί θα έλεγα ότι με αυτές τις δηλώσεις ανακάτεψε το σύστημα ο κύριος Καμένος. Έκανε μια δήλωση διαφορετική από αυτή που έχει κάνει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα Σκόπια. Μια πρόταση, μάλλον διαφορετική από αυτή που έχει κάνει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα Σκόπια. Ο κύριος Καμένος επιχείρησε να περάσει μια εναλλακτική λύση. Αυτό δημιούργησε ποικιλία προβλημάτων στην Ελλάδα και βεβαίως θα έχει ουρές αυτό το θέμα, αν μου επιτρέπετε να πω τη φράση, θα έχει ουρές. Ο κύριος Καμένος έρχεται σήμερα στην Αθήνα και θα έχει συνάντηση, εξ όσου γνωρίζουμε, αύριο με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και να πάμε αμέσως στον Αντώνη Αντζολέτο για να δούμε το τι ακριβώς γίνεται στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα. Συνεδριάζει ουσιαστικά στον απόϊχο των όσων είπε ο κύριος Καμένος από την Ουάσιγκτον, γιατί μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην ύψωσε τους τόνους χθες στην ομιλία του, να φωτογράφησε τον κύριο Καμένο, όμως τον τόνο έδωσαν πολλά στελέχη με τις χθεσινές τους τοποθετήσεις. Πρώτος ο Νίκος Φίλης, ότι αυτή η δυναμική, αυτή η συνεργασία έχει εξαντλήσει τη δυναμική της. Πολλά βήματα παραπάνω πήγε ο Σάκης Παπαδόπουλος, ο βουλευτής Τρικάλων, που είπε ότι δεν μπορούμε να πάμε μέχρι τον Οκτώβρη. Τραυματική εμπειρία χαρακτήρισε την πορεία με τον κύριο Καμένο, κυρία Χριστοδουλοπούλου. Είναι πρόβλημα ο κύριος Καμένος, είπε ο Θόδωρος Ρίτσας. Είπε και άλλα ο κύριος Ρίτσας σε συνέντευξή του εκτός Κεντρικής Επιτροπής, χειρότερα από αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σαν να ήταν εκεί ο κύριος Καμένος πραγματικά. Και βεβαίως κατ' επέκταση τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής Στάκη μιλούσαν και για τις συμμαχίες και τις συνεργασίες που πρέπει να οικοδομηθούν, θεωρώντας ότι αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. Έχει κλείσει, μάλιστα, το καταλαβαίνω αυτό. Υπήρξε αντίδραση από την ηγεσία του κόμματος. Αντίδραση ακόμα δεν είχαμε από την ηγεσία του κόμματος. Ενώ στις εισηγήσεις αυτές, αυτές τις ομιλίες. Όχι, όχι, δεν είχαμε κάποια αντίδραση. Δεν έχουμε κάποια αντίδραση ακόμα. Ωραία. Πώς θα πάει η κουβέντα σήμερα, γιατί σήμερα αναμένουμε και, και τον κύριο Παπά να τοποθετηθεί, τον Νίκο Παπά, σε όσα είπε ο κύριος Φίλης χτες για την ΕΡΤ. Και βεβαίως επί της διαδικασίας αναμένουμε και την νέα πολιτική γραμματεία, όπου και εκεί οι σταυροί που θα πάρουν τα στελέχη. Θα παίξει ρόλο αυτό. Θα παίξει κάποιο ρόλο, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Καλή σου μέρα. Αν υπάρχει κάτι νεότερο από την Κεντρική Επιτροπή κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα διακόψουμε και θα το μεταδώσουμε βεβαίως, αν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Εκτός των υπολείπων καλεσμένων, είναι μαζί μου ο Ανδρέας Πετρόπουλος, ο δημοσιογράφος της Εφημερίδας Αυγής. Καλή σου μέρα, Ανδρέα. Καλημέρα. Ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η κριτική που άσκησαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή για τον κύριο Καμένο και τη συμμαχία αυτή, κατά τη γνώμη σου? Δημοσιογραφικά θέλω να μου το εκτιμήσεις. Επί της ουσίας δεν ευνηδιάζει κανένα αυτό το πράγμα, καθώς με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτή η συνεργασία έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο. Από εκεί και πέρα απομένει ότι... Πώς θα κλείσει αυτό, ας πούμε. Πώς θα κλείσει, ναι. Θα κλείσει πιθανότατα με την ολοκλήρωση θητείας. Αν τώρα ο κύριος Καμένος θέλει... Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή επιχειρήσει ο κύριος Τσίπρας και βρει κάποιες άλλες κάποια άλλα στηρίγματα μέσα στη Βουλή και μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση με άλλα πρόσωπα εκτός από αυτά των ΑΝΕΛ και μερικά από τον ΑΝΕΛ, γιατί είναι κανένα δύο-τρεις οι οποίοι θα πάνε με τον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε το διαζύγιο νωρίτερα, εάν, ας πούμε, θεωρήσει ο Πρωθυπουργός ότι μπορεί να κάνει κυβέρνηση μέσα από αυτή τη Βουλή? Αν η πλειοψηφία που θα διαμορφωθεί για το θέμα της εκπομπής των Πρεσπών. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ γιατί για το πλειοψηφία στο θέμα των Πρεσπών είναι πολύ πρόθυμοι να το ψηφίσουν όπως το ποτάμι. Αλλά εγώ λέω για το εξής. Εάν, ας πούμε, πει αύριο με τον κύριο Καμένο ότι εντάξει, όπως είπες τώρα, ολοκληρώθηκε αυτή η προσπάθεια, εντάξει, γεια σου και αντίο και πάει ο καθένας σπίτι του. Υπάρχει η σκέψη να δημιουργηθεί μια νέα κυβέρνηση με πλειοψηφία από αυτή τη Βουλή? Έχει βρει τα κουκιά για αυτό το ενδεχόμενο ο Πρωθυπουργός? Πώς το εκτιμάς? Δεν ξέρω αν υπάρχει σκέψη. Πάντως, αυτό που υπάρχει είναι ότι με το τέλος του προγράμματος, όλες βλέπετε οι δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις, επιχειρούν να
ανοίξουν τα χαρτιά τους για το τι θέλουν να κάνουν. Και να παραπροσδιοριστούν και ακριβώς, να παρατοποθετηθούν στο πολιτικό σύστημα. Φεύγουν, ακόμα και η αντιπολίτευση φεύγει από μια στήρα αντιπολίτευση, αρχίζει και λέει τι θέλει να κάνει στο ασφαλιστικό, θέλει να κάνει δεξιά και αριστερά. Μάλιστα. Εκεί πάνω μπορεί να δημιουργηθούν συμμαχίες καινούργιες. Και εντάξει, ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ κατανοητό. Να παρουσιάσω τους καλεσμένους μας, ο κύριος Νίκος Δέδιας, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Δέδια. Ο οποίος θα είναι και υποψήφιος στο νότιο τομέα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνετε κανένα λάθος. Στο νότιο τομέα της Β' Αθηνινών, έτσι. Να βλέπουμε θάλασσα. Να βλέπετε θάλασσα. Ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης, πρώην υπουργός της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο οποίος μας είχε υποσχεθεί πάρα πολλά προεκλογικά το 2014. Τον έχω εδώ γιατί όχι δεν θα τον ομαστιγώσουμε, αλλά μας τα είχατε υποσχεθεί, μας λέγατε θα αλλάξουν όλα. Και γι' αυτό από ό,τι είδες είχα το θάρρος και εγώ και άλλοι 40 βουλευτές. Πάντως μας τα είχατε πει. 6 υπουργοί να αποχωρήσουμε από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός, υπογράφοντας το τρίτο μνημόνιο, έβαλε φραγμό και ακύρωσε όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Και νομίζω και τα παραδείγματα ετοιμότητας θα πρέπει να τα επισημαίνουμε. Και στο Δημήτρη Τσιόδρα, το είπα σωστά. Σωστά. Γιατί μπερδεύτηκε η γλώσσα μου, έτσι πως το έχεις. Βάλ το κάπως. Πρέπει να τα αλλάξω για να μην μπερδεύεσαι. Εντάξει. Λοιπόν, ο οποίος είναι εκπρόσωπος από το ποτάμι. Οπότε θα πω και για τη στάση που είπες πριν, το τι θα κάνουμε στη συμφωνία και γενικότερα. Στη συμφωνία και τι θα την ψηφίσετε. Σας βλέπω πολύ προχειρούς προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι, έχουμε πει ότι βλέπουμε θετικά την επίλυση του θέματος και τη συμφωνία. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνουμε στη Βουλή θα το κουβεντιάσουμε όταν τώρα έχετε δώσει την εντύπωση, την κοινή γνώμη, θα το ψηφίσετε. Πώς τα αλλάζετε τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτά. Έχετε πει ότι θα τα ψηφίσετε. Μισό λεπτά. Έχουμε πει ότι βλέπουμε θετικά. Όμως δεν ξέρουμε ούτε πότε θα έρθει, ούτε υπό ποιες συνθήκες θα έρθει. Τη Δευτέρα το φέρνει ο ΖΑΕΦ. Για να δούμε, θα το περάσει. Γι' αυτό λέω. Μπορεί να μην περάσει καν στα σκόπια. Μπορεί να έρθει εδώ και να συνδεθεί με άλλα πράγματα. Αφήστε λοιπόν να το δούμε όταν θα έρθει η ώρα τη. Να έχετε το θάρρος να το πείτε νωρίτερα τι θα κάνετε. Λοιπόν, έχουμε πει ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, γιατί πιστεύω ότι η επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση δεν είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας. Ναι. Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Από εκεί και πέρα. Από αυτό. Τι σημαίνει η επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση. Τι έχουμε χάσει που λέγονται αυτοί όπως λέγονται. Τι χάσαμε. Τι χάσαμε. Ότι όλος ο κόσμος, ότι μονοπολούν το όνομα Μακεδονία. Και παρακάτω. Και δεύτερον. Δεν μονοπολούν τίποτα. Γιατί πώς δεν το μονοπολούν. Πώς δεν το μονοπολούν. Όταν λες παντού στον κόσμο Μακεδονία, σου λένε για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και δεύτερον, θα πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία με την καπηλία της ελληνικής ιστορίας. Αγάλματα, Μεγαλέξανδρος κτλ. Αυτό είναι. Σωστό είναι αυτό και πρέπει να το καθαρίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα η συμφωνία έχει προβλήματα προφανώς. Δηλαδή το ζήτημα της ηθαγένειας, της εθνικότητας κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο να προκαλέσει στο μέλλον πάρα πολλά θέματα. Από εκεί και πέρα βέβαια τα βάζει στη ζυγαριά. Ερώτηση. Και λες, ερώτηση. Αν θέλει επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, όχι. Πρέπει όμως να είναι σαφές σε κάθε περίπτωση ότι εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Σε καμία περίπτωση. Αν δηλαδή η ανεξάρτητη. Ορίστε, σας λέω λίγο. Αν οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν ψηφίσουν τη συμφωνία, η χώρα πάει σε εκλογές. Να είμαστε σαφείς. Ναι. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν στελέχη σας τα οποία είναι πρόθυμα να πάνε σε μια νέα πλειοψηφία στη Βουλή? Κυβερνητική εννοώ πλειοψηφία στη Βουλή. Κοιτάξτε, δηλαδή ο κύριος Δανέλης, ο οποίος μόνος του βγήκε και είπε, δεν ρώτησε κανένας, λέει ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μια κυβέρνηση από την παρούσα Βουλή. Κάτι λοιπόν, ξέρει. Λοιπόν, όχι, κάτι ξέρει. Όχι, είναι άποψη του κυρίου Δανέλη, δεν ξέρει κάτι. Πώς δεν ξέρει, δεν το λέει και έτσι ο άνθρωπος. Είναι άποψή του. Είναι σοβαρός ο κύριος Δανέλης. Είναι απολύτως. Είναι άποψη του κυρίου Δανέλη, δεν είναι η άποψη του ποταμιού σε καμιά περίπτωση. Το ποτάμι έχει αποφασίσει, η κοινοβουλευτική του ομάδα, το πολιτικό του συμβούλιο κτλ. Ότι δεν πρόκειται να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ο κύριος Δανέλης δε έχει πει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κόμμα και ότι αν έκανε κάτι τέτοιο θα παρέδει την έδρα. Οπότε μην ψάχνετε από το ποτάμι ψήφο εμπιστοσύνη. Ή από κάποιους βουλευτές του ποταμού στην κυβέρνηση. Γιατί έχετε διατελέσει επί σειρά τον δημοσιογράφο στην Ελλάδα και από τους καλύτερους. Εγώ όχι το λέω, δεν το λέω για σας. Μα δεν το λέω για εσά. Δεν το λέω προσωπικά. Λοιπόν, δεν το λέω προσωπικά. Ακούστε, όχι, λοιπόν. Επειδή γράφετε, λέγεται κτλ. Ακούστε λοιπόν, Δημήτρη, ακούστε. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Δανέλης αυτό που λέει το εννοεί. Λέει λοιπόν ότι θα πάμε σε μια άλλη πλειοψηφία στη Βουλή, κυβερνητική. Δικαίωμά του να το λέει και μας αρέσει να τα ακούμε κι εμείς για να κάνουμε την κριτική μας. Ναι. Και εμένα μου λέτε τώρα, μη λέμε εμείς τέτοια πράγματα. Όχι, εμείς λέω, δεν είπα ότι. Δεν είπα φάμε κι άλλο εμπάρκο δηλαδή από το ποτάμι όχι, τώρα. Μίλησε. Σε παρακαλώ. Τι ζούμε, ρε, αν είναι δυνατόν. Εμείς δεν κάνουμε εμπάρκο στην ΕΡΤ. Πλάκα κάτι τώρα. Να κάνουμε εμπάρκο στο. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέμε και είναι πάρα πολύ σαφές, ότι δεν πρόκειται να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη. Το είπα και πριν. Ο κύριος Δανέλης έχει πει προσωπικά ο ίδιος ότι εγώ αν πρόκειται να αλλάξω κόμμα, θα παρέδιδα την έδρα.
προεκλογικά. Δεν υπάρχει λοιπόν ζήτημα στήριξης της κυβέρνησης. Επίσης, έχουμε συνέδριο μπροστά μας, το οποίο θα πάρει αποφάσεις, οι οποίες, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η πλειοψηφία και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο πολιτικό συμβούλιο και μεταξύ των στελεχών, είναι ότι το ποτάμι δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη. Θα το πούμε για πέμπτη φορά με κατηγορηματικό τρόπο. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δέρδια, πιστεύετε ότι αυτή η εξέλιξη, η τελευταία εξέλιξη, εννοώ δηλαδή οι δηλώσεις του κυρίου Καμένου, γιατί ο κύριος Καμένος πήγε στην Αμερική ως υπουργός Εθνικής Αμήνης, δεν πήγε, δεν έκανε ιδιωτικό ταξίδι, οι δηλώσεις του κυρίου Καμένου, αυτά που ο κύριος Τσίπρας είπε και γενικά οι δεσμεύσεις που έχει πάρει ο καθένας από τα κόμματα, θα τα δούμε και σε λίγο, για το θέμα των Σκοπίων, πιστεύετε ότι μπορεί να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις και να μας φέρουν μπροστά στην κάλπη νωρίτερα? Εγώ θέλω να σας πω την αλήθεια, ότι παρακολουθώ μεν τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ένας κλαυσίγελος και δεν τα παίρνω και πολύ στα σοβαρά. Θεωρώ δηλαδή, και θα μου επιτρέψετε, ότι είναι απολύτως συνεννοημένη. Ό,τι λέγεται, όπως λέγεται. Και νομίζω ότι τρώμε και την ώρα μας να καθόμαστε να λέμε τι έκανε ο κ. Καμένος, που πήγε ο κ. Καμένος, τι είπε ο κ. Καμένος. Η αμετροέπεια των ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι γνωστή, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι απολύτως συνεννοημένη. Αυτή είναι η ιστορία. Και εννοείται απολύτως συνεννοημένη. Με τον Πρωθυπουργό του. Δηλαδή, μίλησε με τον Πρωθυπουργό, του λέει: πες αυτό, θα πω αυτό για να γίνει μπάχαλο κτλ. Αυτό λέτε μια, τώρα, δηλαδή. Μια χαρά πάει τον μπάχαλο. Παριστάνομαι. Όχι, ότι το πιστεύετε αυτό. Απολύτως. Αστεία. Και σας λέω: όχι, δεν το παίρνω και στα σοβαρά. Πρόκειται για αστεία. Άλλο αν τα παίρνετε σοβαρά. Το θέμα είναι να πιστεύετε ότι υπάρχει μία προσυνεννόηση. Απολύτως. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι συζυγικά καυγαδάκια, τα οποία θα καταλήξουν σε διαζύγιο, εάν το διαζύγιο συμφέρει και τις δύο πλευρές. Ξέρετε, καμιά φορά που δύο σύζυγοι παίρνουν ένα προσχηματικό διαζύγιο για να πάρουν καμιά σύνταξη ή να πάρουν καμιά αποζημίωση. Εδώ λέτε. Κάνετε εσείς οι δικηγόροι στα δικαστήρια. Α, δικηγόροι. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ απολύτως με την εκτίμηση. Έτσι. Πρόκειται για ένα συνεταιρισμό εξουσίας, συγγνώμη που διακόπτω κιόλας, όπου θα λήξει όταν θα δουν και οι δύο ότι του συμφέρει να λήξει η ιστορία. Και καθόμαστε τώρα όλοι εμείς και συζητάμε, είπε ο κ. Καμένος, μίλησε ο κ. Καμένος, είπε ο κ. Τσίπρα στην κεντρική του επιτροπή και τρώμε την ώρα μας. Όχι, δεν τρώμε καμία ώρα. Όταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριε Υπουργέ, πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και προτείνει κάτι άλλο. Δίκιο έχετε. Δίκιο έχετε. Σε σοβαρή χώρα. Θα τα αφήσουμε δηλαδή αυτό να περάσει έτσι. Σε σοβαρή χώρα με σοβαρή κυβέρνηση. Είναι όπως το λέτε εσείς. Αλλά εμείς δυστυχώς δεν έχουμε σοβαρή κυβέρνηση. Άρα καθιστάμεθα και στα μάτια των τρίτων μη σοβαρή χώρα και κάνουμε όλα αυτά. Η πραγματικότητα είναι ότι. Ολοκληρώστε μου όμως αυτό που σας ρώτησα για την καλοσύνη. Σας απαντώ ευθέως και ταχύτατα, μην σας τρώω και την ώρα. Δεν μου τρώτε την ώρα. Δεν παίρνουμε στα σοβαρά αυτές τις ιστορίες. Πρόκειται για συνεννοημένο κλαυσίγελο. Θα χωρίσουν όταν βολεύει και τους δύο να χωρίσουν. Εμείς το παρακολουθούμε απλώς και είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας τη δική μας πρόταση. Η εκτίμησή σας πολιτική ποια είναι? Ότι θα υπάρξει γρήγορα αυτό το συνενετικό ή όχι, όπως το είπατε, διαζύγιο των δύο πλευρών? Ή θα κρατήσει μέχρι το τέλος τετραετίας, συνυπολογίζοντας στην απάντησή σας, αν θέλετε, και την κριτική η οποία ασκήθηκε, και ακούσαμε και από τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο το σχόλιο του που ασκήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή από πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη. Έτσι. Καλά. Να σας πω ότι αυτό δεν εξαρτάται απολύτως από τη συνεννόηση των δύο, εξαρτάται και από εξωγενείς παράγοντες, όπως αν ο κ. Ζάιφ θα μπορέσει να περάσει τη συμφωνία, καλά, να εννοείται, περάσει, ναι, ναι, ναι. Τι θα γίνει με τις συντάξεις, μια σειρά από πράγματα. Όμως θα υπάρξει σε αυτό απόλυτη συνεννόηση. Θα πάνε σε διαζύγιο, ένα ωραίο εικονικό διαζύγιο. Μάλιστα, ετοιμαστείτε. Δεν θέλω να τσακωθούν και όλα κατά το διαζύγιο, έτσι, για να γίνει πιο πιστευτό. Ξέρετε, οι σύζυγοι, όταν παίρνουν εικονικό διαζύγιο, ανταλλάσσουν και υβριστικά εξώδικα. Γίνεται και ένα επεισόδιο, φωνάζουν και την αστυνομία. Έγινε ένα μπάχαλο ολόκληρο. Και όλο αυτό το μπάχαλο θα το εμφανίσουν μετά στην ελληνική κοινωνία ως δήθεν τσακωμό αρχών. Μετά από 4 χρόνια δηλαδή συνύπαρξη στο ίδιο κρεβάτι σε όλα τα νομίματα, ξαφνικά βρήκαν μια αρχή να τσακωθούν. Έτσι, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Δείτε λοιπόν με αυτό το πράγμα θα τσακωθούν για να διασφαλίσουν και οι δύο τη δυνατότητα να πάνε στην κοινωνία εσείς, με κάποιο αφήγημα. Εσείς με το Πασόκ έχετε πάρει διαζύγιο ή είσαστε ακόμα στην ίδια στέγη? Εμείς με το Πασόκ δεν παντρευτήκαμε ποτέ. Πώς, αφού και συγκυβέρνησαν 3 χρόνια. Συνυπήρξαμε. Φέρατε εκατοντάδες νόμους, μειώσατε συντάξεις των ανθρώπων 12 φορές. Φέρατε 25% μείωση του ΑΕΠ. Νομίζω μια και αυτά. 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Θέλετε να ξέρω αν έχει. Η ερώτησή μου είναι αν υπάρχει επίσημο διαζύγιο ή απλώς ήταν συναμενικά. Δηλαδή ήσασταν μια σχέση παροδική. Δεν κάνατε ερώτηση. Άμα κάνει ένα κύκλο η ζωή θα ξαναρωτευτείτε. Δεν ξέρει τι γίνεται. Καλά, ο ξαναζεσταμένος έρωτας, κύριε Πετρόπουλε, δεν είναι ποτέ πολύ γοητευτικός. Και θέλω να σας είμαι και ειλικρινής. Εκείνη η συνύπαρξη δεν ήταν γάμος, ήταν συμβίωση ανάγκης. Δεν υπήρξε αγάπη.
δεν υπήρξε σύμφωνο. Δεν υπήρξε έρωτα. Δεν υπήρξε έρωτα. Δεν υπήρξε έρωτα. Βλέπετε ότι υπάρχει έρωτα. Εδώ, εσεί αναφέρομαι. Όχι, εσά, εσεί δημοσιογράφο. Αναφέρομαι στου ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εδώ υπάρχει γάμο συμφέροντο. Τελεία και παύλα. Τα βρήκανε στην πρίκα και παντρευτήκαν. Το συμφέροντα το μνημόνιο όμω, εσά. Όχι. Το μνημόνιο. Γιατί για το μνημόνιο. Με αυτό συμφωνήσατε. Πάρτε μια απόφαση. Ή με ρωτάτε ω δημοσιογράφο ή τοποθετήστε. Εγώ και τα δύο τα σέβομαι, αλλά πέστε μου τι από τα δύο. Όχι. Εδώ το θέμα είναι ποιο. Εγώ σα ζω ειλικρινά. Αν με ρωτάτε αν είμαι ευτυχισμένο που συγκυβερνήσαμε το ΠΑΣΟΚ, τι με κουβέντε, καθόλου ευτυχισμένο δεν είμαι. Γιατί? Παρότι εγώ είχα και στα δύο υπουργεία που είχα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και την κυρία Γεννηματά, με την οποία συνεργάστηκα στο Άμυνα, και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο στο Ανάπτυξη, είχα εξαιρετική συνεργασία και θέλω να το πω. Αλλά επί τη ουσία δεν αγαπήσαμε το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Άντε βρεθήκαμε με τα ζόρια στο ίδιο κρεβάτι, σα διαβεβαιώ ότι το βράδυ κοιμόμαστε ο ένα από εδώ και άλλο από εκεί. Μισό λεπτό, κύριε, γιατί μπήκαμε σε πάρα πολύ συντροματοκάμαρε και δεν πήγαμε πέρα τη κοσμιότητα, μείναμε στα όρια. Μέχρι το κρεβάτι είπαμε δεν είπαμε κουβέντα. Αν το πιστεύουμε. Μπροστά δεν είμαστε πάντως. Πάντως, Αντρέα, ξέρεις, αυτό που το οποίο καταμαρτυρούν και το ερώτημα είναι και για τον κύριο Στρατούλη στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι εντάξει, η Νέα Δημοκρατία πήγε με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι μια προοδευτική δύναμη, δεν είναι μια δύναμη συντήρησης. Ενώ εσείς πήγατε με ένα πάρα πολύ συντηρητικό κόμμα, με ένα κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι οι ανεξαρτητοί Έλληνες. Όχι εσείς, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Με ποιον κάνατε το συνεταιρισμό εδώ, αυτό, τον κυβερνητικό, σύμφωνα με την αυτό, καλή έννοια του το συνεταιρισμό, ναι. Δεν θέλω να παραξηγηθώ από κανέναν, έτσι. Σύμφωνα με αυτό που λέω, ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πώς γίνεται, δηλαδή. Έγινε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Τώρα, κατά πόσο ο κύριος Καμένος. Και άλλοι ειδικού σκοπού ήταν, τέλος πάντων. Συγγνώμη. Ναι. Την επέβαλε. Όχι, την επέβαλε η Τρόικα και το Μνημόνιο. Την επέβαλε, βέβαια. Την επέβαλε. Όπως επέβαλε και εσάς. Την επέβαλε. Όχι, δεν επέβαλε εμάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε σε εκλογές μετά τη συμφωνία. Ναι, ναι. Σκέρδισε. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Από την πλε... Εγώ άλλο ρώτησα όμως. Από τις... Ναι, θα σας πω. Δεν ρωτάω αυτό. Ναι, ναι. Αυτό το αν πήγε στη... γιατί οι εκλογές δεν είναι κολυβήθρα του Σιλοάμ. Ναι. Δεν σε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν πήγαν σε εκλογές όταν φέραν τα διαδοτικά μνημόνια. Τους ρίξατε έτσι, τότε, τους έριξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Δεν τους έριξε κανένας. Με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον κύριο Παυλόπουλο. Λοιπόν. Όχι, και πριν λέω, το 12. Ευτυχώς, ναι. Λοιπόν, πάστοση, πιστεύετε ότι αυτή η συνεργασία λοιπόν με ένα κόμμα δεξιό λοιπόν, είναι το ίδιο? Θα πω. Καταρχήν, για να πάω στον κύριο Στρατούλη. Καταρχήν δεν ξέρω τώρα, υπήρχαν τα αριστερόμετρα, τώρα υπάρχουν τα δεξιόμετρα. Ποιο δεξιόμετρο δείχνει π.χ. ότι ο κύριος Καμένος είναι δεξιότερα του κυρίου Άδωνη? Δεν κατάλαβα. Αυτό από πού έχει βγει? Αυτό δεν έτσι, το ξέρω. Ένα λεπτάκι. Καινούριο είναι ο κύριος Καμένος στην πολιτική ζωή. Όχι. Συγγνώμη. Όχι, είναι βουλευτή από το 90 τόσο. Τι θα κατέβει. Εγώ προσωπικά. Μην λέμε προσωπικά. Θα σα πω. Θα σα πω. Εντάξει. Εγώ την περασμένη Πέμπτη έγραψα ένα άρθρο στην Αυγή για τον κύριο Καμένο και για το τι πράττει και πώς ενεργεί ως πρωθυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, το όνομα σου κιόλας. Στην ροή ήταν το απολύτως. Δεν είχε καμία... Όχι, ήταν βάρη. Γιατί το διάβασα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα όμως, πολύ ανοιχτά λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έκανε σωστά. Γιατί? Δεν υπήρχε άλλη δύναμη, όπως προέκυψαν από τα αποτελέσματα, η οποία θα μπορούσε να στηρίξει την κυβέρνηση μια σειρά πράγματα. Δηλαδή, θα εξηγήσω. Το Πασόκ. Θα πήγαινε με το Πασόκ να ανοίξει φακέλους Siemens, Novartis, μια σειρά τέτοια πράγματα. Αφού το μισό Πασόκ ήταν μέσα σε αυτά. Και που ανοίξανε. Α, σοβαρά. Για περιμένετε. Όχι, περιμένετε λιγάκι. Μην βιάζεστε. Και το άλλο μισό σου σύνδεσμο. Με ποιο Πασόκ θα άνοιγε αυτού του φακέλου? Δεύτερον, ρώτησα και τον κύριο Στρατούλη που είχε την εμπειρία τη πρώτη διακυβέρνηση με του Ανέλ. Το σκεπτικό που έγινε τότε. Το ίδιο σκεπτικό ακολουθήθηκε και μετά. Λοιπόν. Πώς θα πήγαινε σε μια σειρά πράγματα? Στον πρώτο μπου των Ευρωπαίων θα σηκώνεσαν άφευγαν. Ναι, έτσι αυτό είναι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γιατί πώς, αφού μας είχαν δείξει, είχαν 4 χρόνια που κυβερνούσαν. Λοιπόν, άρα υπήρχαν. Αφήστε τον Τζοχατζόπουλο. Πώς θα τον αφήσω? Ποιο Τζοχατζόπουλο? Θα τον αφήσω, πώς θα τον αφήσω? Έχουμε τον Τζοχατζόπουλο και τον. Για μίζες μιλάμε. Τι μιλάμε? Μάλιστα. Έχουμε ανοιχτές λοιπόν υποθέσεις ακόμα τώρα. Έτσι, μια σειρά υποθέσεις. Και εξάλλου, εγώ να σα ρωτήσω κάτι. Π.χ. το Πασόκ, α πούμε, έχει μια θέση
για τη συμφωνία των Πρεσπών, τώρα καινούργια θέση. Ναι. Η οποία είναι, τι να πω. Καλά, με συγχωρείς. Τη ζηλεύει ο κ. Καμένος. Και το ΚΚΕ καινούργια θέση έχει σε σχέση με το παρελθόν. Καλά, το ΚΚΕ. Αλλάζουν οι κοινωνίες. Δεν θα τους κατηγορήσετε γιατί αλλάξανε τα πράγματα. Ακριβώς. Το ΚΚΕ φυσικά είναι αρνητική έκπληξη. Αρνητική έκπληξη. Θετική. Πάντως, κύριε Στρατούλη, σας ακούω. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, πέρα από το γεγονός ότι πάνε πακέτο ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Καμένο και ή θα μείνουν μαζί κάποιους μήνες ή μαζί θα καταρρεύσουν, το θέμα είναι να μην καταρρεύσει και η χώρα και ακόμα περισσότερο ο λαός, αλλά το πιο βασικό για μας τη λαϊκή ενότητα είναι αυτό που μας ανησυχεί, που θα σας πω τώρα, ότι θεωρούμε ότι ο κύριος Καμένος με αυτά που είπε στις ΗΠΑ παίζει το ρόλο του λαγού. Έχει μιλήσει για πράγματα συμφωνημένα με τον Τσίπρα και πράγματα που έχουν συμφωνήσει με τους Αμερικανούς. Και σε περίπτωση που δεν περάσει ο Ζάεφ τη συμφωνία να υπάρξει ένα μικρό υπονάτο στα Βαλκάνια, δηλαδή να επεκταθεί με άλλο τρόπο, που εμείς θεωρούμε παράγοντα ανασφάλειας την επέκταση του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια και πάρα πολύ επικίνδυνο για τα συμφέροντα της χώρας μας και της ευρύτερης περιοχής, είτε με τις βάσεις σχεδόν λειτουργούν όλες. Αυτές οι βάσεις, τις οποίες ανέφερε ότι θα λειτουργήσουν πλήρως ο κύριος Καμένος. Άρα, δηλαδή, το πιο ανησυχητικό είναι. Κύριε Στρατούλη, ότι... με συγχωρείτε, πιστεύετε δηλαδή κι εσείς ότι αυτή η δήλωση που έγινε στις ΗΠΑ εκ μέρους του Υπουργού Εθνικής Αμήνης ήταν σε συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα και σε συνεννόηση και με τις ΗΠΑ? Απόλυτα. Όχι, με τις ΗΠΑ έχει κουβεντιάσει ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Κοντζιάς για αυτά τα ζητήματα και προφανώς τα έχουν συμφωνήσει. Άρα το πιο επικίνδυνο είναι ο ρόλος του λαγού και τι ακριβώς είπε. Και εδώ τώρα κοιτάξτε. Θέλω δύο μικρά σχόλια να κάνω. Το πρώτο, τα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργοί, νυν βουλευτές κλπ. Που βγήκαν με σκληρή κριτική απέναντι στον κύριο Καμένο, ουσιαστικά έπαιξαν το ρόλο της πολιτικής στροφοκαμήλου. Δεν φτάνει που μεταλλάχτηκαν. Που μεταλλάχτηκαν και έγιναν μνημονιακοί με την ψήφιση των μνημονίων, τώρα γίνονται και πολιτικοί στορθοκάμελοι. Δηλαδή δεν ξέρουν ότι αυτή την πολιτική προωθεί η κυβέρνηση. Δεν ξέρουν ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι οι πιο καλοί σύμμαχοι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ότι υπάρχουν κοινές αξίες, κοινοί αγώνες, ξεχνώντας και την Κύπρο, ξεχνώντας και τη Χούντα που στήριξαν οι Αμερικανοί κλπ. Μα αυτή είναι η επίσημη πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι έδωσε, ότι ο Καμένος ότι θα δώσω τη χώρα όλη σαν ένα στρατιωτικό οικόπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ελάτε πάρτε τα όλα, κάνετε όλη την Ελλάδα βάσεις και αβήθηστο αεροπλανοφόρο, δεν είναι επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Μα... τώρα εκπλάγηκαν. Βέβαια, και το τελευταίο που θέλω να πω είναι με την μισό λεπτό. Για να τα αποκαθιστούμε, ο κύριος Τσίπρας μίλησε ότι οι Αμερικανοί, η Αμερική γενικότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στρατηγικός εταίρος, ο βασικός στρατηγικός εταίρος της χώρας. Αυτό είπε. Και η καλύτερη δυνατή συμμαχία που θα μπορούσε να έχει η χώρα αυτή την περίοδο. Με τους Αμερικανούς μπλεγμένους στη Συρία, στη Λιβύη, με ανοιχτά μέτωπο σε όλη την περιοχή, που κάνουν και τη χώρα μας στόχο και την εμπλέκουν σε επικίνδυνα παιχνίδια. Εξήγησε χτες, επειδή δεν έχουμε κάποιον του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, πρέπει να το πούμε εμείς. Εξήγησε χτες ο κύριος Πρωθυπουργός ότι εμείς πέρα από τις απόψεις που έχουμε σαν αριστερά, είπε κύριε Δέρδια, κύριε Στρατούλη, κύριε Τσιόρδα. Είναι παράδοξο τώρα όμως. Είπε πέρα από τις απόψεις που έχουμε σαν αριστερά, κοιτάμε το καλό του τόπου. Και το καλό του τόπου το προσδιορίζει σε αυτά. Νομίζω για να τελειώσω από εγώ. Από το 1993 ο ενιαίος συνασπισμός είχε μία θέση για το θέμα των Σκοπίων. Ναι, βέβαια. Έτσι. Αυτή που δεν είχε δεύτερη θέση. Ναι. Λοιπόν, από το 1993 γνώριζαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του συνασπισμού τότε και σε όλη τη διάρκεια μέχρι το 2018 που έχουμε σήμερα ότι χωρίς το διεθνή παράγοντα αυτή η θέση που είχαν, που ήταν πολύ μειοψηφική τότε στην ελληνική κοινωνία για το μακεδονικό, δεν θα παίρνεγε. Μάλιστα. Έτσι. Για να αποκαθιστούν ορισμένα πράγματα. Άρα λοιπόν, άλλοι μεταλλάσσονται σε θέσεις και σε θέσεις εθνικιστικές και άλλοι προσπαθούν αυτή τη στιγμή να κάνουν μια στοιχειώδη συμμαχία και να περάσουν, να πάρουν πίσω το όνομα ουσιαστικά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν όντως για σύνθετη ονομασία, αλλά η θέση του ΣΥΡΙΖΑ τότε δεν έλεγε ότι θα δώσει και τη γλώσσα και ότι θα δώσει και την ηθαγένεια. Ούτε συμφωνία δεν έλεγε αυτό. Και τέλος, είναι άλλο πράγμα, άλλη θέση τότε, άλλη τώρα. Τώρα η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να εξυπηρετήσει τους Αμερικανούς και τις ΗΠΑ για να βάλει
βάλουν αυτή τη χώρα στο ΝΑΤΟ και τη Μέρκελ για να τη βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό δίνουν αυτή τη συμφωνία που είναι επιζήμια για τη χώρα. Και το τελευταίο, η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Προσέξτε τώρα. Δεν, επί τη ουσία αυτά που είπε ο Καμένος και που είναι και πολιτική του Πρωθυπουργού και τη κυβέρνηση, ουσιαστική κριτική δεν κάνει. Η μόνη κριτική που κάνει, δηλαδή στην πολιτική ότι τα δίνουμε όλα του Αμερικανού να γίνει χώρα μια ολόκληρη βάση, να εμπλακούμε σε τυχοδιοκτισμού των Αμερικανών στην περιοχή κλπ. Δεν βλέπω αντίθεση από τη Νέα Δημοκρατία. Το μόνο που βλέπω να κάνει κριτική η Νέα Δημοκρατία είναι ότι άλλα έλεγε ο Τσίπρας πριν, έξω οι Αμερικανοί, έξω οι βάσεις, και άλλα λέει τώρα που ήρθε στη σωστή θέση κλπ. Άρα χρειάζεται να υπάρξει και αντιπολίτευση πραγματική, αγαπητέ Τάκη, και γι' αυτό είμαστε εδώ η Λαϊκή Ενότητα και γι' αυτό θέλουμε και θα μπούμε στη Βουλή για να εκφράσουμε μια πραγματική αντιπολίτευση. Όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν με τον κύριο Καμένο εδώ πέρα. Συγγνώμη, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Με τον κύριο Καμένο συμφωνεί ο κύριο Τσίπρα. Με τον κύριο Καμένο συμφωνεί ο κύριο Τσίπρα. Όχι, ο κύριο Τσίπρα συμφωνεί. Μην ξεχνάτε, συγγνώμη κύριε. Δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη λίγο. Ο κόσμο για να καταλάβει. Συγγνώμη λίγο. Το νεύμα, το πολιτικό στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσουν την κριτική στο Καμένο το έκανε ο κύριο Τσίπρα. Και με αυτό που είπε ότι ο τυφώνα δεν λέγεται πάνω, λέγεται. Αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ πια δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο παλιός όταν ήμασταν και εμείς, αλλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, ένα προεδρικό κόμμα, από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας τους είπε να σοπάσουν, θα δείτε ότι και οι φωνές κριτικής στον κύριο Καμένο σε 2-3 μέρες θα έχουν εξαφανιστεί. Ξέρετε, παλιά, στο σχολείο, ξέρετε, λέγαμε, υπήρχε μια φράση, κύριε Πετρόπουλε, σε έβρισα εγώ. Τι μου λέτε εσείς πρωί-πρωί τώρα, τι συμφωνούμε εμείς με τον κύριο Καμένο? Σας παρακαλώ. Το θέμα είναι στο πλαίσιο της κοσμιότητος. Για τέτοιο τύπο. Στο θέμα του μακεδονικού σχολείου. Θα πάμε για διαφημίσεις. Αυτό ήταν πολύ καλό. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορα και θα γυρίσουμε, γιατί και εσείς πρέπει να δώσετε μια απάντηση. Ακριβώς. Γιατί εδώ μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε τι σας λέει τώρα το ποτάμι, αφού είναι... Τι είναι, έχει αρχίσει πόσο πιο, πόσο πιο καθαρά να το πω για 6η-7η φορά. Εντάξει. Δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θέλω να απαντήσει και ο κύριος Δένδιας για το θέμα που είπαμε για τις θέσεις. Εάν πράγματι έχει μεταλλαχθεί ο Τσίπρας ή εσείς. Να απαντήσω απολύτως. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και πολύ γρήγορα κοντά σας. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, να μου επιτρέψετε, γιατί ζήτησα να κάνει μια παρέμβαση ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά και βουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Γιώκας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζή. Καλημέρα, καλημέρα. Με χαρά σας ακούμε, παρακαλώ. Ναι, πήρα τηλέφωνο, διότι για μια ακόμη φορά στη συγκεκριμένη εκπομπή λέγεται και από τον κύριο Πετρόπουλο, ότι και από εσάς όμως, ότι το ΚΚΕ άλλαξε θέση όσον αφορά το θέμα του Σκοπιανού. Δεν άλλαξε. Φυσικά και όχι. Πώς από το 1992, κύριε Χατζή. Όχι, πριν από το 1992 δεν είχε άλλη θέση. Από πότε μιλάτε? Μιλάω από το 1946, το 1947. Ναι. Μιλάμε από το 1992, κύριε Χατζή. Όχι. Όταν τέθηκε το θέμα. Μισό λεπτό. Αναζητήσουμε τι κάνανε οι ελληνικές κυβερνήσεις. Να τα αναζητήσουμε με χαρά. Με τα πολιτικά και ποιος έχει τη βασική ευθύνη. Ναι, δεν, κύριε Γιώκα, ακούστε, δεν σας αδικήσαμε, γιατί, ένα λεπτό, δεν σας αδικήσαμε διότι εγώ πρόσθεσα και είπα ότι οι συνθήκες αλλάζουν, διαμορφώνονται γεωπολιτικά άλλα πράγματα εδώ, με αποτέλεσμα σαφώς να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις θέσεις και στις απόψεις. Αυτό δεν είναι κακό. Από το 1992 και μετά... και πριν όμως, γι' αυτό σας λέω, καταλάβατε, είχατε άλλη. Θα μιλήσουμε αν θέλετε για το πριν, εντάξει, αλλά αυτό είπαμε εμείς. Από το 1992 που τέθηκε το πρόβλημα. Πριν δεν υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα τέθηκε το 1992 με τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας. Ναι, μετά τον Τίτο, εντάξει. Λοιπόν, από το 1992 λοιπόν και μετά, το ΚΚΕ έχει αυτή την άποψη. Ωραία. Η άποψή σας είναι λοιπόν ότι... ότι το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η διείσδυση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε στα Βαλκάνια, με τις γνωστές συνέπειες που τους έχουν πληρώσει οι λαοί με ποτάμια αίματος. Καλά, μην επεκταθούμε, γιατί... Λέγαμε από τότε, ήμασταν οι μοναδικοί όταν όλα τα κόμματα και ο συνασπισμός συμπεριλαμβανομένου τρέχανε στα συλλαλητήρια. Λέγαμε ότι δεν είναι το βασικό το όνομα, ότι μπορεί να γίνει αποδεκτός
να αποδεκτεί μια ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, αν απαλληφθούν οι αλυτρωτισμοί που περιγράφονται στην ανιστόρητη θέση περί μακεδονικής εθνότητας και μακεδονικής γλώσσας, η οποία είναι ανιστόρητη γιατί δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτή είναι η θέση του ΚΚΠΑΤΖΟΥ. Τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα, δεν εντάξει, υπάρχει αυτή τη συμφωνία. Ωραία, εντάξει, δεν είναι. Στο άρθρο 2. Μα δεν σας αδικήσαμε. Όχι, μας αδικήσατε. Όχι, όχι. Λοιπόν, μην τα παίρνετε όλα τα στεφήματα μια συζήτηση τώρα. Δεν είναι έτσι. Η συμφωνία στο άρθρο 2. Ναι. Έχει σαφώς ότι γίνεται για να μπορέσουν οι συγκεκριμένοι χώρα να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, αλλά επειδή η ιστορία της Ελλάδας δεν ξεκινάει από το 92, κύριε Γκιόκα, ξεκινάει από πολύ παλιότερα. Εγώ αυτό υπενόησα, ότι δηλαδή εκεί είχαν μιλήσει στελέχη του κόμματος, νομίζω και ο Γενικός Γραμματέας τότε, και υπήρχε μια άλλη λογική απέναντι σε αυτή τη χώρα. Τώρα, αυτό δεν είναι κρυφό. Στην ιστορία σας είναι. Δεν είναι κακό. Ναι, ορίστε. Μιλάτε για συνθήκες πολέμου τότε. Φυσικά. Πολέμου τότε. Όχι, είχε τελειώσει ο πόλεμος. Οι Σλαβομακεδόνες. Ναι. Είχε τελειώσει ο πόλεμος. Όχι, δεν είχε τελειώσει. Κάντε λάθος. Το 45 δεν είχε τελειώσει όλα αυτά. Μιλάτε για μία θέση. Κάντε λάθος, κύριε Χατζή. Καλά, εντάξει. Μιλάτε για μία θέση. Την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, όπου η σλαβομακεδονική πληθυσμή, ένα μέρος τους, ναι, συμμετείχε στο δημοκρατικό στρατό και έπρεπε να αποκρουστεί. Εντάξει. Η πολιτική από τότε της κυβέρνησης Τίτο. Ναι. Υπάρχει και μια θέση η οποία και στην πορεία άλλαξε. Όμως μιλάμε από το 1992. Από το 1992 και μετά, σαφώς έχετε πάρει μια θέση η οποία είναι σταθερή. Εντάξει, δεν είναι. Αν πιάσουμε με τα πολεμικά, τι κάνανε οι ελληνικές κυβερνήσεις. Εντάξει, όλοι τι κάνανε, κύριε Γκιόκα. Όλοι τι κάνανε. Όλοι τι κάνανε. Και σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Βεβαίως από το 92 και έτσι είναι όπως το λέτε. Δεν μπορούμε να σας αδικήσουμε, ούτε να αλλάξουμε εμείς την ιστορία. Έχετε πάρει αυτή τη θέση και την κρατάτε σταθερά μέχρι σήμερα, κύριε Πετρόπουλε. Εντάξει, εγώ δεν είναι έτσι. Καλά, εντάξει. Μην αρχίσουμε τώρα τέτοιο κύκλο συζητήσεων. Να πάω στον κύριο. Έλα, Δημήτρη, να πάω στον κύριο. Ναι, θέλω να πω σχετικά με τα προηγούμενα που συζητούσαμε τον κύριο Καμένο. Το πρώτο, πραγματικά για ένα συνεταιρισμό εξουσίας, η κυβέρνηση αυτή, παρόλο στις υποτιθέμενες διαφοροποιήσεις αυτό το διάστημα, έχει αποδειχθεί η πιο συμπογής μνημονιακή κυβέρνηση τα χρόνια. Σε κάθε ψηφοφορία από το 2010. Μέχρι το 2015 είχαμε και κάποιους βουλευτές οι οποίοι είτε αποχωρούσαν, είτε διαγράφονταν, είτε καταψήφισαν κτλ. Τώρα έχουμε ένα μπλοκ. Μετά την αποχώρηση της Λαϊκής Ενότητας. Έτσι, όπου οι άνθρωποι διαφώνησαν με μια συγκεκριμένη πολιτική, είπαν εμείς δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε αυτό, ή καθεκάνε φύγανε. Από εκεί και πέρα, όλοι οι καυγάδες που βλέπουμε εκτονώνονται ύστερα από μια συνάντηση που γίνεται μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και με τον κύριο Καμένου, μετά αγκαλιάς ξανά κτλ. Και μιλάω για συνεταιρισμό εξουσίας, γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι η όλη σύμπραξη δεν έγινε στη βάση κάποιου προγράμματος. Είπαν ότι εμείς συμφωνούμε σε αυτά τα 10, αυτά προωθούμε κτλ. Αγκαλιαστήκανε στην Εξέδρα, μοιράσαν τα Υπουργεία, γεια σας. Τελείωσε. Τώρα βλέπουν λοιπόν ότι φτάνουμε προς το τέλος της κυβερνητικής θητείας, άρα θα πρέπει να δει ο καθένας τι θα κάνει στη ζωή του, με δεδομένο ότι είναι πολύ πιθανό ότι θα οδηγηθεί σε ήττα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως εκ τούτου ο κύριος Τσίπρας έχει θυμηθεί τα περί προοδευτικού μετόπου κτλ. Και πώς μπορεί να οικοδομήσει άλλους συνασπισμούς εξουσίας. Εμείς, να το πω με πολύ πολύ σαφήνεια για 7η φορά, αυτό το πράγμα δεν μας περιλαμβάνει. Εμείς δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Και ο κύριος Καμένος, επειδή μέχρι τώρα έχει στηρίξει απόλυτα την κυβέρνηση, θέλει ένα πρόσωπο, να το πω έτσι, στο δικό του ακροατήριο. Ως εκ τούτου λοιπόν επιδιώκει την πολιτική του διάσωση μέσα από διαφοροποίηση. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και αυτό το οποίο βλέπουμε το τελευταίο διάστημα είναι ένα θέατρο του παραλόγου. Ακούμε δηλαδή τον κύριο Καμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες να λέει αυτό, να βγαίνει ο πρωθυπουργός χθες να μην λέει κουβέντα, δεν είδε, δεν άκουσε τίποτε, να έχεις από κάτω τα στελέχη περισσότερο για λόγους εσωκομματικής εκτόνωσης και να λένε μα τι είναι αυτά που λέει ο Καμένος κτλ. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν, το οποίο σε τελική ανάλυση. Όχι, μερικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι πασίβιλο ότι έχουν διαφορετική αντίληψη και άποψη και βεβαίως δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία με τον κύριο Καμένο. Με συγχωρείτε, τι θέλουν, λένε ότι ήταν αναγκαία στην αρχή. Εντάξει, και ότι δεν τη θέλουν τώρα. Ο Στρατούλης υπηρέτησε με τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Στρατούλης, με συγχωρείτε, δεν θέλω. Είναι ο κύριος Στρατούλης, μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Αλλά εγώ αυτό το οποίο είδα είναι ότι ο κύριος Στρατούλης και οι άνθρωποι της Λαϊκής Ενότητας, όταν έφτασε μια συμφωνία στη Βουλή, κατά τη γνώμη μου,
τότε πεζόταν πολύ διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι δική τους εκτίμηση. Εντύμως είπαν ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Καλά, αυτό, γιατί συμφωνούσαν με άλλα θέματα και, με, λοιπόν, άλλο και με το εθνικό άλλο νόμισμα. Και... Αυτό, λοιπόν, εντάξει, άλλο, δεν είπα ότι συμφωνούμε. Δεν είπα ότι συμφωνώ με τις απόψεις του κυρίου Σαντούλης Λαϊκής Ενότητας. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω λιγάκι τη σκέψη μου. Δημήτρη, όμως δεν έχουμε χρόνο. Για να μιλήσει ο κύριος Δένδιας και ο κύριος. Όμως θέλω να πω το εξής, ότι όλα αυτά τα πράγματα εμείς τα συζητάμε σε κομματικούς όρους κτλ. Όμως δεν είναι εκεί το θέμα. Η χώρα τι εικόνα δίνει αυτή τη στιγμή. Μας. Όταν ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών εμφανίζονται να έχουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Για όχι να ερχόταν εδώ. Διαφορετικές θέσεις. Διαφορετικές θέσεις, ναι. Πες ότι ερχόταν εδώ ένας Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας. Και έλεγε το Α. Ύστερα από 15 μέρες ερχόταν ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Και έλεγε το Β. Τι εικόνα θα έλεγε, τι θα έλεγε εσύ για αυτή τη χώρα. Τι θα λέγαμε εμείς ως δημοσιογράφοι. Μας. Ότι πρόκειται για σοβαρή χώρα. Λοιπόν, μία μικρή παρατήρηση. Πάντως αυτό μεταξύ μας κύριος, τώρα... Τι κάνει ο κύριος, έχεις δίκιο. Που ήταν εξαιρετικός και σαν ρεπόρτερ και σαν κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι κάνει. Τώρα κάνει ένα άλμα εντελώς μεγάλο για να καλύψει ένα πράγμα. Η συγκυβέρνηση αυτή είχε ένα στόχο. Ποιος μετά την αποχώρηση. Να κλείσει την ιστορία του μνημονίου. Την έκλεισε. Υπέγραψε καινούργιο. Συγγνώμη, πόσο έχει. Ποιο μνημόνιο, κύριε Λαφούρη. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όχι, ένα λεπτό. Μην κάνετε την αφήγηση τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Αφήστε τώρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε. Ένα λεπτό. Δεν σα συμφέρει. Όχι, όχι, όχι. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ένα λεπτάκι. Τώρα ακούμε πράγματα που δεν στέκουν. Μα δεν στέκουν. Όταν το 2015 κάνανε συγκυβέρνηση. Σιγά ρε παιδί. Είχε ημερομηνία ρήξη η χρηματοδότηση της χώρας. Αυτή η συγκυβέρνηση, είχε στόχο. Είχε στόχο να τελειώσει το αχρία στο μνημόνιο. Αφήστε το αχρία στο μνημόνιο. Τώρα το λέει και ο κύριος Μητσοτάκης, το λέει αχρία στο μνημόνιο. Σοβαρά. Και ήταν χρήσιμα τα λαδιό. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν κατάλαβα δηλαδή τώρα. Λοιπόν, με συγχωρείτε πολύ. Μνημόνιο σημαίνει χρηματοδότηση. Δεν καταλάβω. Το 2014 η ιστορία είχε λήξει. Ναι. Δεν χρειαζόταν μπορείτε τίποτα. Μπορείτε να κάνετε μια απολύμηση όμως. Δημήτρη, σε παρακαλώ. Αν ακολουθήσατε αυτά τα οποία σας είχαμε πει τότε, δεν χρειαζόταν τίποτα. Σας παρακαλώ. Κύριε Δέλγια. Το πράγμα είναι απλό. Καταρχήν εδώ είναι προφανές ένα πράγμα. Πρέπει να σταματήσουμε το αφήγημα της εξόδου από τα μνημόνια. Γιατί το μνημόνιο, σωστά ελέγχθη προηγουμένως, έληξε. Δεν κατάφερε τίποτα αυτή η κυβέρνηση. Δεν κατάφερε να αναπτύξει την οικονομία ώστε να τελειώνουμε πριν από την ημερομηνία. Ήταν μια σύμβαση, είχε καταληκτική ημερομηνία. Πέρασε η ημερομηνία, σαν μισθωτήριο είναι. Περνάει η ημερομηνία, τελειώσαμε. Και δεν έχουμε τελειώσει η σύμβαση. Αγορές, έτσι. Δεν πετύχαμε τίποτα. Εσείς δεν πετύχατε μια αξιολόγηση. Να είμαστε 4 χρόνια. Μα πάλι μια αξιολόγηση. Μα πάλι τι κάναμε εμείς. Μια αξιολόγηση. Μα δεν είναι ούτε απάντηση. Καν αξιολόγηση. Αυτό είναι λάθος. Αλλά δεν είναι απάντηση μια κυβέρνηση. Και εσείς τι κάνατε. Δεν είναι απάντηση. Το θυμάστε το παλιό επιχείρημα. Είναι δημοσιογραφική παρατήρηση ότι δεν κλείσετε μία αξιολόγηση ούτε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Αυτό είναι. Το θυμάστε αυτό το επιχείρημα. Το θυμάστε. Εποχής Κρούτσεφ και οι νέγροι κοιμώνται κάτω από τους γέφυρες στην Αμερική. Αυτό θα συνεχίζουμε τώρα. Το ερώτημα είναι λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση κατάφερε κάτι ή δεν κατάφερε κάτι. Η απάντηση είναι δεν κατάφερε τίποτε. Απολύτως τίποτε. Διότι τελείωσε ο χρόνος, βγήκαμε έξω, στις αγορές δεν μπορούμε να βγούμε, υπό επιτροπία είμαστε. Άρα λοιπόν κανένα θρίαμβος δεν πραγματοποιήθηκε. Ούτε αυτή ήταν η ατζέντα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Δεν υπήρχε τέτοια ατζέντα. Δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία. Να κάτσουμε μαζί μέχρι τη λήξη του μνημονίου. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια συμφωνία. Υποτίθεται ότι συμφώνησαν άλλα πράγματα. Υποτίθεται. Ποτέ δεν τα είδαμε, ποτέ δεν τα μάθαμε. Η πραγματική συμφωνία είναι μία. Η νομή της εξουσίας. Με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε κόστος. Η διατήρησή μας στην εξουσία εναντίον οποιασδήποτε πολιτικής αρχών. Διότι κοινές αρχές δεν έχουν σε τίποτε άλλο παρά στην παραμονή στην εξουσία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια η ελληνική κοινωνία την καταλαβαίνει. Και η ελληνική κοινωνία που είναι το αφεντικό όλων μας, σε λίγες μέρες που θα πάμε, σε λίγες εβδομάδες θέλετε, σε ελάχιστους μήνες θέλετε, θα πάμε να τους δώσουμε λογαριασμό, θα αποτιμήσει του καθενός το ρόλο, τη σοβαρότητα, την εντιμότητα, την επάρκεια. Όλα αυτά εκεί θα κριθούν. Αλλά μην μπαίνουμε τώρα στη λογική τάχα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί πολιτική αρχών κτλ. Δηλαδή αδικούμε και τις αρχές. Εντάξει, να είμαστε λίγο σοβαροί. Καιροσκοπικά κάθεται στην εξουσία με μια συμπαγή ομάδα, η οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς ψηφίζει τα πάντα, τα πάντα, και όχι μόνο ψηφίζει τα πάντα, αλλά μέσα και σε μια συρροή ασύλληπτων λαϊκιστικών
τροπολογιών, δεν μπορεί να φανταστείτε τι γίνεται. Θα έχει πλάκα ο ιστορικός του μέλλοντος να καταγράψει όλες τις τροπολογίες που πέρασε αυτή η κυβέρνηση και το περιεχόμενό τους. Ποιον ευνόησε, πώς τον ευνόησε, πόσο τον ευνόησε. Έτσι. Δήθεν επωνόματι της προστασίας των αδυνάτων. Στην πραγματικότητα με το θυμιατό στους ισχυρούς. Κύριε Στρατούλη, να κάνουμε το καταληκτικό σας σχόλιο, να ακούσουμε τη δική σας την άποψη. Πάντως και εσείς προσωπικά και βεβαίως και τα άλλα στελέχη της, του κόμματός σας συνεργαστήκατε με τον κύριο Καμένο, δεχτήκατε αυτή τη συνεργασία. Δηλαδή το 2015 να μου πείτε, αλλά τη δεχτήκατε όμως. Ήταν άλλος Καμένος. Ήταν άλλη κυβέρνηση τότε και σκοπό είχε να εφαρμόσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Με τον κύριο Καμένο. Οι οποίες ήταν με όποιον μπορούσε να κάνει συμμαχία. Δηλαδή, τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για ακύρωση των μνημονίων. Κατά συνέπεια, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όχι, ο σκοπός αγιάζει τα μέτρα. Η δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό ήταν ότι πρέπει να καταργηθούν τα μνημόνια. Εμείς φέρατε τρίτο μνημόνιο. Δεν φέραμε εμείς. Εσείς το φέρατε, γιατί εσείς κυβερνήσατε αυτό το εξάμηνο. Δεν το φέρα εγώ, κύριε Στρατούλη, από το σπίτι μου. Εσείς ήσασταν υπουργός, εσείς κυβερνήσατε τους 6 μήνες αυτούς και το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης αυτών των 6 μηνών ήταν το μνημόνιο. Με τον κύριο Καμένο μας. Ωραία, λοιπόν. Εγώ σας λέω τώρα, επειδή ήμουνα και υπουργός, ότι αυτό που έφερα αυτό το εξάμηνο, το ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε έγκριτος δημοσιογράφος, είναι 100 περίπου νομοθετικές ρυθμίσεις για την ανακούφιση των συνταξιούχων και μάλιστα κατάργησα και πολλές μνημονιακές διατάξεις. Στο τρίτο μνημόνιο οι παλιοί μου σύντροφοι έβαλαν ότι καταργείται όλο. Δεν πρόλαβαν μέχρι τώρα, 14 μόνο κατάργησαν. Ένα αυστηροποίησαν, αλλά υπήρξαν διατάξεις που δημιούργησαν τότε αποτελέσματα ευνοϊκά για τους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους και δεν μπορούσαν να ανατραπούν. Δεύτερο, κοιτάξτε, εμείς το δίλημα που υπήρξε εκείνη την περίοδο, το μακρύ καλοκαίρι του 2015, το δίλημα ήταν αν θα κρατήσουμε βουλευτικές έδρες, υπουργεία, να επικαλούμαστε ότι μπορούμε από τα μέσα να επηρεάσουμε τα πράγματα ή να τηρήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις απέναντι στον ελληνικό λαό, θα καταργήσουμε τα μνημόνια και ότι θα πάμε σε μια φιλολαϊκή πολιτική. Δεν το σκεφτήκαμε στιγμή. Υπουργός ήμουνα και εγώ και ο Λαφαζάνης και οι άλλοι, υπουργός εν ενεργεία που καταψήφιζα και τα προκαταρτικά του μνημονίου και βουλευτές μετά όταν καταψηφίζαμε το τρίτο μνημόνιο. Δυστυχώς ήρθαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του Ποταμιού τότε και στήριξαν το τρίτο μνημόνιο. Αλλά δεν είναι συνδραχμή, κύριε Στρατούλη. Εντάξει τώρα. Μην ξεχνάμε τώρα. Εγώ δεν τα ξεχνάω. Αλλά δεν είναι μια απαγορευμένη λέξη συνδραχμή και το εθνικό νόμισμα. 150 χρόνια, 200 έζησε η Ελλάδα με το εθνικό νόμισμα και δεν είχε τη φτωχοποίηση και την καταστροφή που είχαμε με το, και τη χρεοκοπία που είχαμε με το ευρώ. Μήπως θυμάστε, κύριε Στρατούλη, μήπως θυμάστε και την υποτίμηση που έγινε και αυτό που είχε κάνει ο Μαρκεζίνης με το δολάριο, αυτά όλα τα πλήρωνε ο κόσμος. Θα σας δείξω, θα σας φέρω μια μέρα και θα σας δείξω ατάκες από ελληνικές ταινίες τι απασχολούσε τον ελληνικό λαό τότε. Η φτώχεια, η πείνα, η ανεργία και η δυστυχία. Και πώς ζούσε ο κόσμος. Ενώ τώρα τι τον απασχολεί με 500.000 παιδιά του στο εξωτερικό. Όχι, λέω και με τη δραχμή. Με 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Με μισθούς 381 ευρώ να είναι το 1 τρίτο των εργαζομένων στο ελληνικό. Μου τα γυρίζετε, σας λέω. Τον απασχολεί τώρα. Σε τα ίδια. Λοιπόν. Σας είπα ότι δεν τον απασχολεί. Άρα, γιατί το ευρώ. Άρα δεν είναι ίδια η Ελλάδα όμως. Γιατί το ευρώ είναι ο σύγχρονος θεός. Δεν είναι ίδια η Ελλάδα, κύριε Στρατούλη. Άλλαξε. Λέω λοιπόν ότι εμείς τότε στο ηθικό θέμα απαντήσαμε. Και απαντήσαμε με έναν τρόπο που ανεξάρτητα πολιτικών τοποθετήσεων στη λαϊκή ενότητα αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός. Δεν μένουμε μόνο εκεί, τελειώνουμε αυτό. Δεν μένουμε μόνο εκεί ότι έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα. Εμείς 3 χρόνια, παρότι δεν ήμασταν στην Βουλή, αγωνιστήκαμε. Ξέρετε ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή για να μην εκπληστηριαστούν σπίτια φτωχών νοικοκυριών και κατεστραμμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενάντια στις αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, για τις συντάξεις, για τους μισθούς, για όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό το πληρώνουμε. Και αυτό το πληρώνουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί έχει αρχίσει μια σωρία μηνύσεων, μια σωρία διώξεων κατά στελεχών της Λαϊκής Ενότητας και κατά του Παναγιώτη του Λαφαζάνη. Πρωτοφανές για πολιτικό αρχηγό μετά τη μεταπολίτευση να διώκεται επειδή συμμετέχει στο κίνημα κατά των πληστηριασμών. Και νομίζουμε ότι με τις εξετάσεις αυτές που δώσαμε στον ελληνικό λαό και αυτά τα 3 χρόνια και με το ηθικό πλεονέκτημα και με το γεγονός ότι έχουμε εναλλακτική πρόταση. Βέβαιας, σαν υπουργός αστυνομίας, θα έχει γίνει τη κακομοίρα τώρα. Καταλαβαίνεις. Οι φασίστες, οι δεξιοί, οι παλιά άνθρωποι. Είπα ότι αυτό που συμβαίνει.
ενδιαφέρει. Είναι πρωτοφανές. Και λοιπόν, επειδή όπως σας είπα διαθέτουμε και εναλλακτική πρόταση και ενωτική πολιτική που να ενώσουμε όλες τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή δυνατοί και για πραγματική αντιπολίτευση μακάρι. Για να δώσουμε μια ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώς. Κύριε Βέλγια, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ. Εύχομαι τα καλύτερα στη Δυτική, στη Νότια. Στη Νότια Β' Αθήνας σας εύχομαι καλή επιτυχία. Έχετε και άλλους αξιόλογους εκεί συνυποψηφίους και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ευχαριστώ τον κύριο Στρατούλη. Πού θα κατέβετε, κύριε Στρατούλη, εσείς? Στη Β' Αθήνας, αλλά ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει. Δεν έχετε αποφασίσει. Ο Δημήτρης ο Τσιόρδρας. Μου έχεις κάνει τη γλώσσα. Μετά θα το αλλάξω για να μην μπερδεύεσαι. Εσύ θα κατέβεις? Ναι, αλλά τώρα την περιφέρεια άφησε. Ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος θα συνεχίσει να είναι μαζί μας. Έχει Καμενιάδα δεύτερο μέρος? Όχι, όχι. Έχουμε για τη συμφωνία να δούμε τι ακριβώς λέει με ειδικούς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το θέμα. Για να πω ότι θα είναι μαζί μας ο Κώστας Στασούλας. Θα μιλήσουμε και για την Αλβανία. Θα είναι μαζί μας ο Σάββας ο Καλεντερίδης που ξέρει πολύ καλά το θέμα. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Σαμιράς και η Χριστίνα Κοραή. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Νομίζω ότι και το δεύτερο μέρος θα είναι εξίσου ενδιαφέρον με το πρώτο της εκπομπής μας. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες, τους τηλεοπτικούς. Η ώρα είναι 10:59 πρώτα λεπτά. Και θα συνεχίσουμε να πάμε στην Δία Τιμούλου να δούμε. Έλα, Δία, καλημέρα. Καλημέρα. Να δούμε για το ΖΑΕΦ τώρα και τι γίνεται και στην από εκεί μεριά. Αρχίζει μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα για τα Σκόπια, καθώς αύριο αρχίζουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επικύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Η συζήτηση συνολικά θα διαρκέσει 10 ημέρες. Ωστόσο, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Τρίτη. Στην πρώτη από τις τρεις ψηφοφορίες στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων. Σημειώνεται, υπενθυμίζουμε, πως για να περάσει η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή τα 2/3 της Βουλής των Σκοπίων, που μεταφράζεται σε 80 ψήφους από τους 120 βουλευτές. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρόταση της κυβέρνησης ΖΑΕΦ φέρεται να υποστηρίζεται από 72 βουλευτές, που σημαίνει πως χρειάζεται τη συγκατάθεση άλλων 8 βουλευτών από το συνασπισμό της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα υπάρχουν και καταγγελίες από τα μικρότερα κόμματα πως υπάρχει προσπάθεια επηρεασμού και των βουλευτών τους. Από την πλευρά του, χθες ο Ζόραν Ζάεφ στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής επανέλαβε την πρόσκλησή του στο ΒΜΡΟ για στήριξη της πρότασής του για αλλαγή του συντάγματος και επανέλαβε πως είναι κρίσιμο το να μην χαθεί η ευκαιρία ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Να πούμε πάντως αυτό είναι και το διακύβευμα για τα Σκόπια. Να μπουν στο ΝΑΤΟ, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που φαίνεται να μην αρέσει καθόλου στους Ρώσους. Και να πούμε τέλος πως από την πρώτη ψηφοφορία και όλα στην τρίτη θα διαφανεί το αν θα καταφέρει η κυβέρνηση ΖΑΕΦ να εξασφαλίσει τη στήριξη των βουλευτών που χρειάζεται. Αλλιώς πάμε σε διάλυση της Βουλής, προκήρυξη προώρων εκλογών με πιθανότερες ημερομηνίες στη 9 Δεκεμβρίου. Ωραία. Θα δούμε. Να δούμε τώρα λοιπόν, να δούμε τις εξέλιξεις στις επόμενες 10 μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δία, για το ρεπορτάζ. Να πω επίσης ότι αυτή είναι μία πλευρά. Υπάρχει και η δική μας πλευρά, κυρίες και κύριοι. Το τι λένε οι δικοί μας ηγέτες εδώ. Θα το δούμε τώρα στο βίντεο που ακολουθεί. Αν οι γείτονές μας απορρίψουν αυτή τη συμφωνία μέσα από τις καθόλου σεβαστές προβλεπόμενες από το Σύνταγμά τους διαδικασίες, δεν θα υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις. Η Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια έχει μία πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική που έχει αναβαθμίσει το ρόλο της στην περιοχή ώστε μαζί με την Κύπρο να αποτελούμε ευρωπαϊκό πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας. Όχι όμως ως προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Θέλω λοιπόν εδώ από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους αποδέκτες. Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία είτε τώρα είτε στην επόμενη Βουλή. Και αν τελικά η συμφωνία που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, τότε και η άλλη πλευρά θα πρέπει να γνωρίζει ότι η διαπραγμάτευση ξεκινά από την αρχή.
από τη διαδικασία κύρωση στη Βουλή. Εσείς θα πάτε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρετούμαστε βουλευτές, παρετούμαστε υπουργοί. Μιλάω με τον Πρωθυπουργό και του ανακοινώνω ότι φτάσαμε στο σημείο αυτό το οποίο δεν μπορώ να κάνω παραπέρα. Πριν έρθει για ψήφιση, λέτε στη Βουλή. Πριν έρθει για ψήφιση, κύριε Παδάκη. Λοιπόν, ακούσατε και τον κύριο Καμένο, ο οποίος ήταν και πρωταγωνιστής των ημέρων. Να παρουσιάσω τους καλεσμένους, ο κύριος Κώστας Τασούλας. Καλή σας μέρα, κύριε Τασούλα. Γεια σας. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ιωαννίνων. Ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, από τους ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά τα εθνικά μας θέματα και ειδικά το θέμα αυτό, αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε αυτό. Ο Γιώργος Σαμίρας, καλός φίλος, καλός συνάδελφος, βουλευτής τώρα. Ναι, άρα πάντα δημοσιογράφος. Πάντα δημοσιογράφος. Όλοι έχετε αυτή τη μανία να μου ψώνιο. Όχι. Είσαστε πάντα δημοσιογράφοι. Πάντα δημοσιογράφοι. Τι έκανες. Έφυγες, πήγες και έγινες βουλευτής. Ναι, αλλά είμαι περαστικός από την πολιτική. Είμαι περαστικός από την πολιτική. Πάρ' το ποδήλατο και φύγε όσο είναι καιρός. Λοιπόν, η Χριστίνα Κοραή από το nipost.gr και ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος από την Αυγή. Την εφημερίδα. Εγώ θα καταγγείλω τον κύριο Τασούλα, διότι μας έφερε αυτό για να μας κεράσει. Είναι μία καραμέλα γάλακτος. Κύριε Τασούλα, είστε από τα Γιάννενα, έχετε τους ωραίτερους μπακλαβάδες, έχετε τα ωραίτερα αγγλικά και περιοριστήκατε να έρθετε με μία καραμέλα γάλακτος. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, σας καταγγέλω δημοσία. Είναι πολύ σοβαρά, δεδομένης της καταγγελίας του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, ότι ο τύπος εκτελεί συμβόλαια επιχειρηματικών συμφερόντων και έπρεπε με το γλίσχρο δώρο μου να προφυλάξω τον εαυτό μου από τέτοιες κατηγορίες. Λοιπόν, να ξεκινήσω, θέλω να ξεκινήσω από τον Σάββατο Καλατερίδη, ο οποίος κάτι λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε. Κύριε Καλατερίδη, ακούσατε τις δηλώσεις των τριών πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας. Είναι και το ποτάμι, αλλά έχω μπερδευτεί λίγο. Είχαμε τον κύριο Τσιόδρα νωρίτερα, μας είπε κάποια πράγματα, μας τα πει και ο κύριος Σαμιράς τώρα. Θα ξεμπλέξω εγώ. Εδώ είμαι. Εδώ δεν τα ξέμπλεξω, Μεγάλης Αλέξανδρος, θα ξεμπλέξετε εσείς κύριε. Τα άποψη, οπότε και εμείς λοιπόν, θα για να ακούσουμε. Ξεμπλέξετε και λίγο παραπάνω. Για να ακούσουμε κύριε Καλεντερίδη. Αυτό που βλέπετε, αυτό που παρατηρείτε, πού πιστεύετε ότι μας οδηγεί? Καταρχάς θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Είδαμε στην Ελλάδα να γίνεται πολύ μεγάλο θόρυβος τις τελευταίες μέρες μια θέση που εξέφρασε ο κύριος Καμένος στις ΗΠΑ. Γιατί δεν διαβουλεύθηκε με την υπόλοιπη κυβέρνηση για να εκφράσει αυτές τις θέσεις? Και το ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι το εξής. Ερωτήθηκε ο κύριος Καμένος όταν υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών? Σε μια κυβέρνηση είναι, όπως δικαίωμα έχει ο κύριος Κοτζιάς να υπογράφει συμφωνίες ερήμεν του κυβερνητικού εταίρου, έτσι και ο άλλος κυβερνητικός εταίρος. Γιατί το λέω αυτό? Πόσο ολισθηρός είναι ο δρόμος που εγγενιάσαμε με αυτή την πρακτική η κυβέρνηση να μην έχει ενιαία θέση κυρίως στα εθνικά θέματα? Γιατί διαφωνίες για στα εσωτερικά μπορούν να είναι και ανώδυνες και τα αποτελέσματα να μην είναι τόσο σοβαρά. Όταν στα εθνικά θέματα παρουσιαζόμαστε με δύο θέσεις, εννοώ η κυβέρνηση με δύο θέσεις, έχουμε αυτά που συμβαίνουν με τη Συμφωνία των Πρεσπών και αυτά που συνέβησαν προχθές στις ΗΠΑ και οι τηλεθεατές σας βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Τώρα, σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών, καταρχάς πρέπει να δούμε το εξής. Παρέλασαν από τα Σκόπια οι πάντες. Μόνο τη Μόνικα Μπελούτσι δεν φέρανε για να πείσουν τους ανθρώπους να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα την Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, κυρίως της Δύσης, το οποίο ενδιαφέρον υπερακοντίζει, ξεπερνά τα Σκόπια σαν μέγεθος, σαν πληθυσμό, αλλά και ως γεωπολιτική αξία. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ενδιαφέρον από αυτό που είναι. Πού το αποδίδεται αυτό? Αυτό το αποδίδω στο ότι υπάρχουν στρατηγικά συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούνται με τη Συμφωνία των Πρεσπών και με την επικράτηση τελικώς του όρου Μακεδονία, της γλώσσας και της εθνικής ταυτότητας, τα οποία στο τέλος θα καταλήξουν σε βάθος χρόνου στη διεκδίκηση και της ελληνικής, μέρους της ελληνικής επικράτειας, της πραγματικής Μακεδονίας, γιατί πέραν των ελληνικών συνόρων δεν υπάρχει Μακεδονία. Είναι ένα τεράστιο ψέμα που πρώτα απ' όλα χώρεσαν στο κεφάλι των Σλάβων των Σκοπίων. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εάν κατοικούν στη Μακεδονία όσοι κατοικούν λέγονται Μακεδόνες, γιατί οι Αλβανοί των Σκοπίων δεν λένε ποτέ ότι είναι Μακεδόνες?
Εδώ λοιπόν, εδώ υπάρχουν τεράστια ζητήματα που τίθενται και εν πάση περιπτώσει αυτό, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, αυτό που θα δούμε τα επόμενα χρόνια, ασχέτως του τι γράφουν οι διεθνείς συμφωνίες, τα έχουμε δει με τη συνθήκη της Λοζάνης, όλα γράφονται πεντακάθαρα, ανατράπηκε εκ των πραγμάτων γιατί δεν προσέξαμε όταν την υπογράφαμε, εννοώ οι διπλωμάτες και όσοι την υπέγραψαν. Και έχουμε την τεράστια ανατροπή. Στην Κωνσταντινούπολη έχουμε 1.500 Έλληνες και στη Θράκη 120 μουσουλμάνους, που μάλιστα 120.000, που μάλιστα κάποιοι τους λένε ότι είναι και ένα συμπαγές τουρκικό πράγμα. Αυτό έγινε γιατί παρότι προβλεπόταν η ισορροπία στην συνθήκη, ανατράπηκε γιατί οι συνθήκες είναι για να παραβιάζονται. Έχουμε την συνθήκη Ζερίχης και Λονδίνου για το Κυπριακό, που στην ουσία, ακριβώς επειδή δεν προσέξαμε, όπως δεν προσέξαμε και στις Πρέσπες, άνοιξαμε την πόρτα στον τουρκικό στρατό και σήμερα είναι η Κύπρος, το 40% συνεχίζει δηλαδή, να είναι. Θέλετε να μας πείτε ότι οι συμφωνίες που κατά καιρούς έχουμε υπογράψει και γενικώς έχουν υπογραφεί, έχουν παράθυρα, έχουν πόρτες, κερκόπορτες έχουν. Εδώ είναι ολόκληρη πύλη ανοιχτή. Αυτό που θα δούμε στο μέλλον λοιπόν θα είναι και η διεκδίκηση και τη ίδια τη Θεσσαλονίκης και θα ήθελα για τους τηλεθεατές κυρίως το λέω να εντάξουν τη ρητορική που αναπτύσσεται στη Θεσσαλονίκη από τον Δήμαρχό της που λέει εδώ μιλάμε για μια πολυεθνική πόλη για να ξέρω υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη άλλες εθνικές ή θρησκευτικές ομάδες εκτός της ελληνικής υπάρχει μια ολιγάριθμη δυστυχώς λόγω του ολοκαυτώματος ομάδα μερικές χιλιάδες Εβραίων αλλά από εκεί και μετά η Θεσσαλονίκη δεν είναι πολυεθνική πόλη. Δεν είναι πολυεθνική πόλη, είναι μια ελληνική πόλη. Ναι. Γιατί ντρεπόμαστε γιατί να το πούμε. Γιατί θα διεκδικήσουν και αντιμεβάσει τη συμφωνία, νομίζω ότι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν την εξοδό του στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι ανώδυνο. Προβλεπόταν και στην ενδιάμεση συμφωνία για να μην τα ρίχνουμε μόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Βεβαίως. Και τα ολισθήματα και τα λάθη στο Σκοπιανό ξεκίνησαν από τότε που ιδρύθηκε. Είναι αλληλουχία λαθών που επιστέγασμα αυτών των λαθών είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Και το Φύρομ, αν δεν επιτρέπετε, και το Φύρομ μου είπε ανώτατος διπλωμάτης που διαχειρίστηκε τότε την ενδιάμεση συμφωνία, το Φύρομ επιβλήθηκε από Βρετανούς διπλωμάτες να περάσει το όνομα Μακεδονία έστω μέσα στο Φύρομ, ούτως ώστε σταδιακά να έρθει κάποια κυβέρνηση. Γιατί όπως μου είπατε νωρίτερα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει την πιο ξεκάθαρη θέση. Ακούστε, εδώ στο κανάλι σας ή νομίζω στο διαδίκτυο κυκλοφορεί στο YouTube το κύριος Βερέμης που είναι συνεργάτης στο κανάλι σας, ο οποίος λέει το εξής. Κάποια στιγμή είχαν μια συνομιλία με τον Χαρίλαο Φλωράκη. Ο Χαρίλαος Φλωράκης είπε το εξής. Μας πίεζαν οι απ' έξω, το είπε και με την προφορά την Καρδιτσιώτικη, μας πίεζαν να δεχτούμε γλώσσα και ταυτότητα. Και αυτό είναι προδοσία. Είχε πει. Είπε ο Φλωράκης, μπορείτε να το αναζητήσετε, βεβαίως, να μην παρεξηγούμε αυτούς που λένε σήμερα στην Ελλάδα ότι η αποδοχή της μακεδονικής γλώσσας και ταυτότητας είναι προδοσία. Είναι ρίση του Χαρίλαου Φλωράκη να πω ότι αποκεφαλίστηκε ο Κορδάτος, αυτός ο μεγάλος ιστορικός από το ΚΚΕ, επειδή δεν δεχόταν γλώσσα και ταυτότητα μακεδονική, και όχι μόνον αυτό, δέχθηκε και απόπειρα δολοφονία στον Εθνικό Κήπο τότε, δεν γνωρίζω αν σχετίζεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα. Έχει. Τότε που τον πίεζαν να δεχτεί γλώσσα και ταυτότητα, πριν τον αποκεφαλίσουν πολιτικά, προσπάθησαν να τον σκοτώσουν κιόλας. Κύριε Καλεντερίδη, αν μου επιτρέπετε, περιγράψτε να, εδώ, κύριο Τασούλα, αν κατάλαβα καλά, μια διεθνή συνωμοσία. Δεν υπάρχει συνωμοσία, αφού Μακεδονία. Κυρία Κοραή, ξεκάθαρα γίνεται. Όταν παραλάβουν από τα Σκόπια όλη η Δύση. Βεβαίως. Κάνω την ερώτηση, ναι, βεβαίως, δεν ναι. είναι και θέμα σφαιρών επιρροής, δηλαδή από τη μια η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη η Ρωσία επίσης δεν είναι και ένα άλλο θέμα λεφτά, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, είναι πέρασμα τα Σκόπια. Εδώ ενδιαφέρεται ακόμη και η μακρινή Κίνα για την συγκεκριμένη αυτή μικρή χώρα. Άρα μέχρι να φτάσουμε σε δεκαετίες μετά τι θα γίνει, μήπως τώρα προέχουν αυτά. Λοιπόν, και επίσης τι έκαναν οι ελληνικές κυβερνήσεις εδώ αλληλοχία λαθών. Και 60 χρόνια. Το είπα, για να μην τα ρίχνουμε όλα σε αυτούς. Είναι αλληλοχία λαθών. Ο Ανδρόνικος είπε ότι το χειριστήκαμε με ητοπάθεια αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Η απάντηση είναι απλή, κυρία Κοραή. Ναι.
Γιατί να μην πιέζουν. Είναι και θέμα Ρωσίας, αυτό όχι, θέλω ακούστε, να ακούστε. Όχι, υπάρχει θέμα γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Γιατί να μην, να μην πιεστούν τα Σκόπια να αποδεχθούν ένα άλλο όνομα και, και πιέζεται η Ελλάδα. Αυτή είναι η ερώτηση. Κύριε Καλεντερίδη, να κάνω ναι, και εγώ μια ερώτηση. Βεβαίως, ναι. Στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας υπήρχαν μόνο Ελληνές. Όχι, στην ελληνική. Όχι, αφήστε την ελληνική Μακεδονία, το έχουμε ξεκαθαρισμένο. Υπάρχουν μόνο Έλληνες. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν μόνο Έλληνες. Στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν μόνο Έλληνες. Ήθελα να φέρω σήμερα, κύριε Πετρόπουλε, ναι, την συνθήκη του Βουκουρεστίου που υπογράφεται το 2013, την οποία επικαλείται ο κύριος Βούτσης, το έχει πει δημόσια, γι' αυτό το λέω. Το έχει πει ο κύριος Παπαδημούλης και άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Σύμφωνα λοιπόν, λέει, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, διαμοιράστηκε τότε στη συνθήκη του Βουκουρεστίου η γεωγραφική Μακεδονία ως εξής. Πήραν 38% τα Σκόπια, 11% η Βουλγαρία, 1,5% η Αλβανία και το υπόλοιπο η Ελλάδα. Κατέβασα από την ιστοσελίδα του ΓΕΘΑ. Για τους τηλεθεατές το λέω. Μισό λεπτό. Είναι ψέματα αυτό. Μισό λεπτό, σας πω τώρα. Έτσι δεν είναι τα νούμερα. Κατέβασα λοιπόν. Αφήστε, κατέβασα την συμφωνία. Ήθελα να σας τη φέρω, αλλά φοβήθηκα μήπως μου πούνε ότι κάνω και κινήσεις εντυπωσιασμού. Δεν υπάρχει αναφορά ούτε μία φορά της λέξης Μακεδονία στη συμφωνία, στη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Και να σας πω την αλήθεια, το πίστεψα και εγώ ότι είναι έτσι, γιατί υπάρχει στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια αυτά τα νούμερα. Αλλά ήθελα να δηλαδή βάλω. Πώς λέγονταν η περιοχή. Ακούστε με λίγο. Ναι. Ήθελα να βάλω το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Αυτό λοιπόν είναι ψέμα. Και είναι μεγάλο ψέμα. Ότι... Όταν λέγεται από ανθρώπους που κατέχουν ανώτατα αξιώματα στην Ελλάδα ότι αναφέρεται στη συνθήκη του Βουκουρεστίου, δεν υπάρχει εκεί. Να σας αποδείξω. Ένα λεπτάκι. Λέτε κάτι, μια παραδοξότητα, συγγνώμη τώρα. Όχι, βέβαια. Μια... Συνθήκη του Βουκουρεστίου δεν υπάρχει στη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Τι εννοείται συνθήκη του Βουκουρεστίου. Η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή. Χαρακτηριζόταν αιώνες. Ένα λεπτάκι. Μιλάμε ξεκάθαρα. Είπαμε για τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Δεν έχω γνώση τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, δηλαδή δεν έχω δει γραμμένη κτλ. Έχω διαβάσει όμως, όπως και όλοι μας, πέντε πράγματα να σας αποδείξω. Η ευρύτερη περιοχή λεγόταν Μακεδονία και δεν ήταν αμυγός ελληνικός εξοπλισμός. Στη συνέχεια. Να πάω στον κύριο Τασούλα. Μισό λεπτό θέλω. 30 δεύτερα παρακαλώ. 30 δεύτερα. Έξω από τα σύνορα της Ελλάδας αναζητήστε και βρείτε μία πόλη της αρχαίας Μακεδονίας. Μία. Δεν υπάρχει πλην της Ηράκλειας που είναι δίπλα στο μοναστήρι, που αυτό είναι απόδειξη ότι η γεωγραφική Μακεδονία ποτέ δεν εκτινόταν πάνω από την ωραιογραμμή Βόρας, Βαρνούς, Κερκίνη. Δεν περνούσε η Μακεδονία πέρα από τον Ωριόγκο. Ποτέ. Πάω στον κύριο Τασούλα. Κύριε Τασούλα, έχει γίνει όλη αυτή η συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία, ακούσατε και τον κύριο Μητσοτάκη, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να υπογράψει αυτή τη συνθήκη. Τη συνθήκη των Πρεσπών. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη, γιατί η άλλη πλευρά σας κατηγορεί ότι εμείς θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που χρονίζει, τέλος πάντων πρέπει να βρεθεί μια λύση. Γιατί εμένετε σε αυτή τη θέση? Είναι οι λόγοι ιστορικοί και εθνικοί? Είναι λόγοι καθαρά πολιτικοί, γιατί θέλετε να πάτε τα πέρα από την κυβέρνηση? Και αν έχουν αλλάξει θέση, φυσικά. Και αν έχετε αλλάξει θέση, ναι. Έτσι. Λοιπόν, πρώτον, επειδή ακούστηκε κάτι ενδιαφέρον προηγουμένως, ότι δηλαδή ο κύριος Καμένος δεν έλαβε υπόψη του από την κυβέρνηση, την υπόλοιπη κυβέρνηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, και φάνηκε σαν να του δίνει αυτό το δικαίωμα να κάνει και αυτός του κεφαλιού του, σαν ένα είδος ισοφάρισης στην αγνόηση. Θέλω να πω ότι βάσει του συντάγματος, ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της κυβέρνησης, το λέει το άρθρο 82 του συντάγματος, το οποίο έχει ορκιστεί ο κύριος Καμένος. Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της. Ο κύριος Καμένος είπε στην Αμερική μετά το σάλο που δημιουργήθηκε ότι εγώ πήγα, εδώ μίλησα ως εκπρόσωπος κόμματος, αρχηγός κόμματος, και αυτό που είπα δεσμεύει μόνο εμένα. Δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, πηγαίνοντας στην Αμερική παρακαλώ, όχι στη Μάλτα, στην Αμερική, τέτοια περίοδο, λίγες εβδομάδες πριν αρχίσουν οι γεωτρήσεις στο οικόπεδο νοτίως της Κύπρου από κολοσσούς πετρελαϊκούς,
για τους οποίους, για το οποίο γεγονός η Τουρκία ήδη δείχνει τα δόντια της. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να πηγαίνει στην Αμερική και να λέει ότι αυτά που κάνω δεσμεύουν εμένα, λες και πήγε να νοικιάσει γκαρσονιέρα για να σπουδάσει το παιδί του. Μόνο τότε δεσμεύεται ατομικά κάποιος. Όταν νοικιάζει γκαρσονιέρα για τις πανεπιστημιακές σπουδές του παιδιού του, ο Υπουργός Άμυνας που πηγαίνει στην Αμερική λίγες εβδομάδες πριν τις γεωτρήσεις νοτίως της Κύπρου, δεσμεύει και εκθέτει ούτε καν τον εαυτό του, τη χώρα του. Επίσης, θα έπρεπε να έχει απόπευση, κύριε Τασούλα, από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό. Ακούστε, αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι σαν να αποπέμπει τον εαυτό του ο Πρωθυπουργός. Μη ζητάμε πράγματα από τον κύριο Τσίπρα που δεν ανταποκρίνονται στο μέγεθός του. Ας μείνουμε συμφωνία όμως, παρακαλώ, για να μην, τώρα, μην εξαντήσουμε το χρόνο μας στον κύριο Καμενό και σε αυτό. Όχι, ήθελα να κάνω αυτή την παρατήρηση. Ναι, η συμφωνία με την οποία, προς την οποία είμαστε αντίθετοι εξ αρχής, είναι μια αντίθεση αυτή που πηγάζει και από ιστορικούς, αλλά κυρίως από λόγους που έχουν να κάνουν με το συμφέρον της χώρας και με την απουσία μέσα στη συμφωνία, απεναντίας είναι ενθάρρυνση, του φαινομένου του αλυτρωτισμού, το οποίο βασάνισε και με τον πανσλαβισμό και εν συνεχεία τις σχέσεις της Ελλάδος με τη γείτονά της. Άρα η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι επειδή τα Σκόπια καίγονταν να κάνουν τη συμφωνία και όχι η Ελλάδα, και επειδή αυτό χρόνιζε και απεδείχθη ότι επειδή χρόνιζε δεν ήταν όριμο ούτε εκεί ούτε εδώ, εκ του δημοψηφίσματος λέω, δεν ήταν όριμο να λυθεί, θα μπορούσε να περιμένει για μια ευθετότερη λύση. Γι' αυτό και ο κ. Μητσοτάκης τόνισε και προς τον ελληνικό λαό και προς το διεθνές ακροατήριο ότι ούτε τώρα, ούτε στην επόμενη Βουλή, ούτε ως μειοψηφία, ούτε ως πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία δεν θα στηρίξει αυτή τη συμφωνία. Και πολλοί εξεπλάγησαν από αυτή την στάση την κατηγορηματική, γιατί ενδεχομένως αμφισβητούν ότι θα αντέξουν οι ώμοι της Νέας Δημοκρατίας τις πιέσεις να καταψηφίσει τη συμφωνία στην περίπτωση που η παρούσα Βουλή δεν πρόκειται να την φέρει σε πέρας. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι σωστό, ναι. Και ο λόγος που το επαναλαμβάνει είναι γιατί, επαναλαμβάνω, θέλει κυρίως προς το διεθνές ακροατήριο, το οποίο προφανώς έχει τεράστιο συμφέρον να κλείσει αυτό το θέμα, να ξεκαθαρίσει τη στάση του, ώστε να μην λένε μετά ότι δεν του στάπε. Άρα, εφόσον το διεθνές ακροατήριο, ο διεθνής παράγων, η κυρία Μογκερίνη που χθες έκανε πάλι δηλώσεις εν ώψη της συζητήσεως στην Σκοπιανή Βουλή, ότι αυτό είναι μια τελευταία ευκαιρία και δεν θα υπάρξει άλλη ποτέ, άρα κατέριψε, όπως λέμε, το δόγμα Eisenhower, κατέριψε το δόγμα Καμένου περί αμυντικών συμμαχιών στα Βαλκάνια. Plan B. Ο καθένας λοιπόν θα πρέπει να κάνει τους υπολογισμούς του και να λάβει υπόψη του. Μάλιστα. Και τις προαναγγελίες και τις δεσμεύσεις. Και η Νέα Δημοκρατία είναι σε θέση και τώρα και μεθαύριο αυτή τη συμφωνία να αντιστρατευτεί σε αυτή την εθνικά επιζήμια και επικίνδυνη συμφωνία. Αν πιεστείτε και εσείς από τους Αμερικάνους, δεν ξέρουμε βέβαια που θα πάμε. Υπάρχουν παραδείγματα ιστορικά αυτής της παράταξης, κύριε Χατζή, να σας τα πω κάποια στιγμή, πολύ ενδιαφέροντα. Τώρα, δηλαδή. Από πιέσεις από Αμερικάνους, γιατί υπάρχει και ένας μύθος ότι αυτή η παράταξη, η δεξιά, η κεντροδεξιά, είναι παράταξη υποτελής, ενώ η άλλη παράταξη, η μοντέρνα, η προοδευτική, η αριστερή, είναι παράταξη η οποία αντιστέκεται. Και δεν θα μιλήσω για την έξοδο από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ τον Αύγουστο του 1974, η οποία ήταν μια πράξη που έδειξε ότι δεν έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Θα σας πω ότι υπάρχουν δύο κορυφαία παραδείγματα ιστορικά που πήγαμε κόντρα σε όλη τη Δύση σε εποχές ψυχρού πολέμου. Για πέστε τα σύντομα όμως για να... Όχι σε εποχές Twitter και Instagram όπως είναι τώρα. Όχι. Ψυχρού πολέμου που τάσκιαζε φοβέρα. Πρώτον, στο Σουέζ, όταν εθνικοποιήθηκε η διόρυγα του Σουέζ από τον Νάσερ και χάσαν οι Αγγλογάλοι τα αυγά και τα πασχάλια και η διεθνής ναυσιπλοεία έπρεπε να κάνει υπέρογκα έξοδα για να περιπλέψει την Αφρική και οι Αγγλογάλοι αυτοκρατορίες ζήτησαν τον Αύγουστο του 1956 να γίνει σύσκεψη στην Αγγλία για να αντιμετωπιστεί ο Νάσερ, η Ελλάδα απήχε, η Ελλάδα με την αυτιλία της. Ναι.
απήχε αυτής της συσκέψεως και το ΣΟΕΣ λειτουργήσε γιατί η ελληνική κυβέρνηση έδωσε εντολή μέσω των προξενείων στην Ισμαηλία και στο Port Said και στο ΣΟΕΣ, έδωσε εντολή στους πλοηγούς που ήταν όλοι της Διόρυγος, που ήταν όλοι Έλληνες, Έλληνες και μάλιστα από την Κάσο και από αυτά τα νησιά, να δουλέψουν και να δουλέψει η Διόρυγα υπέρ του Νάσερ. Όχι επειδή ήμασταν της απόψεως, όπως έλεγε αργότερα ο Παπανδρέου, ότι είναι λυκοφωλιά η Δύση, αλλά γιατί το Κυπριακό, το Κυπριακό χρειαζόταν τις ψήφους του αραβικού κόσμου και της Αιγύπτου στον ΟΗΕ. Το δεύτερο παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα ήταν στην κρίση του Λιβάνου, δύο χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 1958, όταν έγινε απόπειρα να σπάσει το σύμφωνο της Βαγδάτης, δηλαδή ένα μικρό ΝΑΤΟ που δεν το είχε προτείνει τότε ο Καμένος, δεν είχε γεννηθεί, ήταν αλουνού ιδέα, στη Μέση Ανατολή, όταν έγινε λοιπόν απόπειρα να σπάσει το σύμφωνο της Βαγδάτης με την απομάκρυνση του Ιράκ, φοβήθηκαν οι Αγγλογάλοι και οι Αμερικάνοι, έστειλαν 10.000 πεζοναύτες το καλοκαίρι του 1958 οι Αμερικάνοι στη Βηρυτό, στο Λίβανο, για να στηρίξουν τη φιλοδυτική κυβέρνηση και εν πτήση, παρακαλώ, εν πτήση, ζήτησε ο Αμερικανός πρέσβης, όχι με Twitter όπως σήμερα, αλλά ο ίδιος από τον Υπουργό Εξωτερικών, να περάσουν από την Ελλάδα τα μεταγωγικά για να πάνε τους πεζοναύτες και να επιβάλλουν την τάξη στο Λίβανο, και η ελληνική κυβέρνηση, ο Καβέροφ, σε συνόηση με τον Καραμαλή, αρνήθηκαν να περάσουν, πήγαν στη Λιβύη, καθυστέρησαν. Πάλι γιατί θέλαμε να μην διαταράξουμε τις σχέσεις με τους Άραβες. Ποια παράταξη έχει τέτοια, χωρίς και να τα διαφημίζει κιόλας. Κύριε, θα πάω τώρα στα επί της ουσίας. Εδώ είμαι. Στα πολιτικά. Αυτά έπρεπε να τα ακούμε, κύριε Κουραή. Ναι, είναι ενδιαφέροντα. Ναι, σας είδα. Δεν είναι μουσιακά αυτά που λέω. Όχι, βέβαια. Αυτά εξηγούν από ποια παράταξη προέρχεται ο Μητσοτάκης και ποια παράταξη, αν χρειαστεί, θα πει όχι στη συμφωνία. Δεν μας είπατε αν άλλαξατε θέση όμως από αυτό. Δεν έχουμε αλλάξει καμία θέση. Αντρέα, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε αδικήσει τον κύριο Αμυρά. Καμία θέση. Έχουμε αδικήσει τον κύριο Αμυρά. Λοιπόν, κύριε Αμυρά, αυτό είναι προνόμιο του ΣΥΡΙΖΑ για αλλαγή θέσεων. Θα ψηφίσετε ή όχι ξεκάθαρα αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Αμυρά? Εγώ. Είστε διατέθειο. Τι εγώ και εγώ, το ποτάμι λέω. Το ποτάμι, μην μου αρχίσετε εγώ ποια άποψη έχω. Νόμιζα ότι του μιλάω στο πληθυντικό. Ακόμα σχόλιο επί της απαντήσεως. Δεν έδωσα. Σε υποψιάζουμε. Α, έτσι, ε. Λοιπόν, ακούστε. Να κάνω διάλειμμα για να τα πεις, για να μην έχουμε διακοπές. Ορίστε, πάμε. Λοιπόν, κύριε Αμυρά, τώρα θέλετε να κουβεντιάσετε με τους άλλους ή θέλετε να τα πείτε μόνο σας? Λοιπόν, το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό. Ναι. Τι θα κάνετε? Ωραία, σας πω. Λοιπόν, ναι. το ποτάμι, είχατε και τον Δημήτρη τον Τζιόδρα εδώ, θα σας τα είπε, φαντάζομαι. Είπε και αυτός. Είπε ότι το ποτάμι. Αλλά σας τσεκάρω τώρα να δω. Ναι, ωραία, ακούστε, ναι. Το ποτάμι έχει μια θετική προσέγγιση προς τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά με διάφορα. Εγώ δεν έχω την ίδια εικόνα για αυτή τη συμφωνία. Θεωρώ ότι δεν είναι καλή και θα την καταψηφίσω. Είτε συνδέεται είτε δεν συνδέεται με ψήφο εμπιστοσύνης αυτής της κυβέρνησης. Εντάξει. Αλλά προσέξτε τώρα. Θέλω να πω το εξής για τον κύριο Καμένο και όλο αυτό που είδαμε. Περίμενα να αφήσω τον κύριο Καμένο να πούμε για τα δικά σας. Θα τα πούμε, αλλά μισό. Κάνετε το ρίσκο διαγραφής σας από τον κύριο Θεοδωράκη. Εμείς δεν έχουμε διαγραφές και τέτοια πράγματα. Οι βουλευτές του ποταμιού ψηφίζουμε κατά συνείδηση. Αυτό που λέει το Σύνταγμα. Ούτε κομματικές γραμμές, ούτε τίποτε. Γι' αυτό ακούτε τον κύριο Δανάλη να λέει κάτι διαφορετικό και εμένα κάτι εντελώς διαφορετικό. Μάλιστα. Ούτε θα διαγράψει κανείς κανέναν, ούτε τίποτε. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα για ποιο λόγο θεωρώ εγώ ότι αυτή η συμφωνία είναι κακή. Ναι, αλλά άμα την καταψηφίσετε, συγγνώμη, άμα την καταψηφίσετε, αφήστε με τον κύριο Καμένο. Εσείς προσωπικά. Μισό. Όχι, κύριε Κουραή, σας παρακαλώ. Μισό. Εδώ θα γλεντήσουμε τώρα. Λοιπόν. Ποιος έχει ταυτίσει τον Καμένο? Κύριε Μιράντα, αφήστε να μιλήσω. Αφήστε να μιλήσω, παρακαλώ. Αυτός που ταυτίζεται με τον Καμένο είστε εσείς. Εγώ. Βέβαια, τι είστε εγώ. Εσείς κυβερνάτε. Μα κύριε μου, εγώ δεν ότι είστε δημοσιογράφος, βέβαια. Εντάξει. Όχι, συγγνώμη. Λοιπόν, ένα λεπτό. Πάμε παρακάτω. Δημοσιογραφικό. Σε μένα όχι τέτοια. Συγγνώμη. Όχι σε μένα τέτοια. Λοιπόν, έχετε ταυτιστεί μέχρι το εσόρχο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν έχετε ένα τέτοιο. Μου επιτρέπετε μια δημοσιογραφική ερώτηση? Συγγνώμη, μου επιτρέπετε. Να ολοκληρώσετε την απάντηση. Όχι, άμα είναι να αποχωρήσουμε. Συγγνώμη. Δεν αντέχετε ένα λεπτό. Δεν αντέχετε μαζί μου. Δεν αντέχετε μαζί μου. Ούτε ένα λεπτό δεν αντέχετε μαζί μου. Δεν αντέχετε μαζί μου. Δεν αντέχετε μαζί μου. Δεν αντέχετε μαζί μου. Δεν αντέχετε μαζί μου.
τελειώσω την απάντησή μου να και μετά μπορείτε να με ρωτήσετε. Στην απάντησή σας λοιπόν, να συμπεριλάβετε ότι το όχι με εσάς. Ότι το όχι. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Στο ΣΥΡΙΖΑ να τα λέτε αυτά. Ερώτηση κάνουμε. Ερώτηση κάνουμε. Ο Καμένος θα συμπεριλάβετε στην απάντησή σας. Να συμπεριλάβετε στην απάντησή σας ότι η άρνηση και η διαφωνία με το ποτάμι είναι ταύτιση με τον Καμένο. Δεν το καταλαβαίνετε ή δεν το καταλαβαίνετε. Θα απαντήσει όμως, Αντρέα μου, άνθρωπος. Θα απαντήσει. Ωραία, περιμένουμε. Είμαι 40 λεπτά εδώ, περιμένω σας ακούω. Έλα. Λοιπόν, άκουστε κάτι. Η ταύτιση του Καμένου είναι με εκείνους, δηλαδή με εσάς, κύριε Πετρόπουλε, και όσοι εκπροσωπείτε. Αφήστε και εμένα, κύριε. Όπου επί τέσσερα χρόνια, θα μ' αφήσετε να μιλήσω, επί τέσσερα χρόνια συγκυβερνάτε, κάνετε κολοτούμπες μαζί, υποτίθεται ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, κάνανε συγκυβέρνηση για να ρίξουν τα μνημόνια. Μας φέρουν ένα μνημόνιο από εδώ μέχρι το Λευκό Πύργο και έχουν και τα μούτρα να μας μιλάνε. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος, μάλλον η εξωτερική πολιτική είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και κρύβει πολλούς κινδύνους για να την αφήσουμε στα χέρια του κύριου Καμένου. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, εγώ μπορώ να σας πω ότι μπορεί ο κύριος Καμένος να είναι και λαγός του Τσίπρα για όλα αυτά που έλεγε, φέρτε μας αμερικανικές βάσεις σε άλλες τρεις πόλεις της Ελλάδος. Να τον ενημερώσουμε όμως και τον κύριο Καμένο και όλους όσοι συμπλέονται στην πράξη με τον κύριο Καμένο, τέσσερα χρόνια τώρα συγκυβερνάνε, αυτοί και τα εξαπτέρυγά τους, λοιπόν, ότι εάν δώσει αμερικανικές βάσεις οπουδήποτε νέες, σύμφωνα με την πρόταση του ο κύριο Καμένο, θα πρέπει πρώτα να πάρει την άδεια του υπερταμείου. Διότι το σύνολο της ελληνικής περιουσίας, να το ξέρει ο κόσμος, ανήκει στο υπερταμείο. Εκεί τα φτάσανε, εντάξει. Δεν παίζει λοιπόν, μοίρα. Πάμε τώρα να σας πω κάτι άλλο. Για τη συμφωνία. Πώς? Ναι. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, ακούστε το άλλο τώρα. Για το μακεδονικό κρασί, θα σας πω. Μακεδονικό σύνος. Τι λέει η συμφωνία των Πρεσπών? Ότι για τα λόγκο, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, θα πάνε οι δύο πλευρές σε μία επιτροπή υπό τον ΟΗΕ και μετά από 3 ή 5 χρόνια θα το συζητάνε εκεί και θα βγάλουν κάποια απόφαση. Υποτίθεται. Υπάρχει λοιπόν, και για τα βιβλία που είναι πιο σοβαρό. Ήδη έχει αρχίσει αυτό. Και έχουν οριστεί και ένα, και οι αρμόδιοι. Βεβαίως, ναι. Και είδαμε στο ίντερνετ κυκλοφορεί ένα βιντεάκι με μια κυρία που έλεγε η Μακεδονία είναι μια φούσκα, όποιος λέει ότι είναι ελληνική. Φαντασίωση. Και την έχουν βάλει στην επιτροπή που θα αλλάξει τα ελληνικά βιβλία. Φαντασίωση. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Για να δούμε λοιπόν τις παράλληλες πραγματικότητες τις οποίες ζουν και φαντασιώνονται οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και όλοι βέβαια οι στρατοί από κάτω που τους υποστηρίζουν. Μακεδονικό σύνος. Θα πάει λοιπόν ένας που έχει ένα ενοποιείο στη Μακεδονία και γράφει ταμπέλα το κρασί Μακεδονικό Σύνος και έχω μιλήσει με τέτοιους ανθρώπους, γι' αυτό σας το λέω, και επί 3 χρόνια και 5 δεν θα μπορεί να βάζει ταμπέλα του Μακεδονικό Σύνος, να τα πουλάει στις εξωτερικές αγορές όπως έκανε τόσα χρόνια. Την ίδια στιγμή ξέρουμε ότι οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έβαλαν ειδικό φόρο στο κρασί 20 λεπτά στο λίτρο. Διέλυσαν όλους τους μικρούς ηθοποιούς, έτσι. Όχι, μισό, εδώ έρχομαι. Ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 3 Σεπτεμβρίου, είπε άκυρος αυτός ο νόμος, πετάξτε τον, είναι για τα σκουπίδια. Και άλλαξε το μετάξι. Δεν άλλαξε τίποτα. Εχθές στα Τελωνία πληρώνουν το φόρο. Γιατί? Διότι αυτή είναι η γραφειοκρατία τους, μέχρι να βγάλουν την εγκύκλιο, μέχρι να βγάλουν το ΦΕΚ, το ΜΕΚ, το ΣΕΚ, πλήρωνε κορόιδο Έλληνα. Εντάξει. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη μου βασική τοποθέτηση. Και τώρα σας ακούω. Λοιπόν, ερώτηση. Ναι. Καταψηφίζω, εγώ επαναλαμβάνω. Δεν δημιουργείται ένα πρόβλημα στο ποτάμι όταν οι 4 βουλευτές θα υπερψηφίσουν το Σκοπιανό και 2 όπως συζητείτε βεβαίως εσείς και ο κύριος Ψαριανό. Δεν υπάρχει θέμα. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα, δεν το συζητάω. Εγώ δεν κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου. Μα αυτό ακριβώς. Αλλά τι μπορείς να κάνεις, εμείς είμαστε, ακούστε, στο ποτάμι είμαστε. Και συγγνώμη, παρακαλώ. Μακάρι να το εγκαινιάσετε αυτό, να εγκαινιαστεί μια καινούργια πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί στην Αμερική ποτέ δεν ψηφίζουν με βάση τις κομματικές γραμμές. Συμφωνώ. Και δεν νομίζω να κατηγορεί κανείς στις ΗΠΑ ότι έχουν μια κακή δημοκρατία. Μακάρι να το κάνετε. Ναι, αλλά να κύριε Καλυτερίδη μου, σωστό το λέτε. Γιατί αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι παροδία αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Να αποφασίσουν 2-3 άνθρωποι σε ένα κόμμα ή στο Βασίλειο. Τι θα κάνει όλοι. Λοιπόν, ακούστε κύριε Καλυτερίδη, γι' αυτό και εγώ λέω ότι σε εμάς είναι ένδειξη υγεία το ποτάμι. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Και επιπλέον, εμείς στο ποτάμι, θα σας πω, είμαστε κεντροδεξί, κεντροαριστερή, οικολόγοι, φιλελεύθεροι. Είμαστε δηλαδή άνθρωποι από διαφορετικούς. Μισό, βρε Χριστίνα. Ναι. Από διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους, να το πούμε έτσι, που κάναμε μια συμφωνία. Ελάτε εδώ να πούμε 5 πράγματα πώς θα προχωρήσει αυτή η χώρα μπροστά. Και
από εκεί και πέρα στα εθνικά, στα μεγάλα, στα θεμελιακά ζητήματα, ο καθένα ακούει τη συνείδησή του. Τέλο. Εγώ την ακούω τη συνείδησή μου, τέτοια συμφωνία εγώ δεν ψηφίζω. Άρα θα πάτε μαζί μέχρι τέλο όλοι στο θα πάμε. Και τώρα θα κάνουμε το συνέδριό μα, θα κάνουμε restart. Θα κατεβάσω εγώ πρόταση επίση να πω για το ποτάμι πώ θέλω να είναι και επιπλέον. Πρέπει εμείς να βγάλουμε ένα δεκάλογο και θα πούμε, για να μην με ρωτάει ο κύριος Χατζής ή εσείς κυρία Κοράη, με τον Κυριάκο θα συνεργαστείτε ή με τον Αλέξη, να το πω έτσι. Συγγνώμη, εγώ δεν ρώτησα. Έχετε ρωτήσει 30 φορές κάθε φορά που έρχομαι εδώ, ναι. Το σήμερα με ρωτήσω. Όχι, όντως. Θα πω εγώ λοιπόν. Επιτρέπετε μια ερώτηση. Θα βγάλουμε αυτό το δεκάλογο, τελειώνω αμέσως. Πουχού, ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά. Δεύτερον, ούτε ένας δικαστής δεν θα διορίζεται από εκάστοτε κυβέρνηση. Μπράβο, έτσι. Μπράβο. Τρίτον, ούτε ένα ευρώ δεν θα παίρνει κανένα κόμμα, οποιοδήποτε ξανά, κόμμα, μπράβο, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα κόμματα έχουν τους υποστηρικτές τους, τους φίλους τους, ας τα χρηματοδοτήσουν εκείνοι. Ξέρεις, ορισμένοι, να το πω αυτό και αφορά και όλους σας. Για τον νόμο περιευθύνσης υπουργών, πώς το βλέπεις? Βεβαίως, ο νόμος περιευθύνσης πρέπει να αλλάξει. Βεβαίως πρέπει να αλλάξει, ούτε συζήτηση, τι συζητάμε τώρα. Για παράδειγμα, χάρη σε αυτό το νόμο περιευθύνσης υπουργών, οι υπουργοί ΣΥΡΙΖΑ 15, 16, 17, στην επόμενη βουλευτική περίοδο τελείωσε. Απαλλαχθήκαν από τα πάντα. Σε αυτόν τον νόμο που θέλουμε να αλλάξουμε. Τα υπουργικά συμβούλια θα γίνονται σχολεία ευελπίδων και στον Άγιο Πάγο μετά. Τελικά. Ναι, βέβαια, γιατί έτσι πως πάει το πράγμα. Δικαστήριο. Μεταβατική περίοδο. Πάντως υπάρχει μια φάμπρικα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, ίδρυσης κομμάτων. Γιατί όλοι πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν ένα ποσοστό για να πάρουν την επιδότηση. Εγώ θα συμφωνήσω. Πρέπει να κοπεί αυτό το πράγμα. Θα συμφωνήσω με αυτό. Έλεος, δηλαδή. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Τασουλά. Εάν πράγματι πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε λύση σε αυτό το πρόβλημα, όπως είναι η κατάσταση σήμερα, ή όχι, κύριε Τασουλά. Μιλάτε για το λεγόμενο μακεδονικό. Βεβαίως. Αν η Βουλή αυτή θα μπορέσει, θα καταφέρει να ψηφίσει. Κοιτάξτε, μιλάμε για την συμπεριφορά αυτή τη Βουλή και για την επόμενη, με μένα πρώτο. Όταν δεν αποκλείεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να δούμε ότι το θέμα μπορεί και να μην έρθει καν στην Ελληνική Βουλή. Με βάση την εικόνα που έχουμε, το πιο πιθανό που μπορεί να συμβεί είναι να μην προχωρήσει στα Σκόπια. Να έχουν ναι, πρόωρες εκλογές. Την Τρίτη είναι η πρώτη ψηφοφορία. Έχουν τρεις ψηφοφορίες. Ναι, είναι τέσσερα άρθρα του συντάγματος που πρέπει να αλλάξουν βασικότατα άρθρα. 10 μέρες είναι. Έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα σήμερα, η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν θα προχωρήσει. Έτσι όπως φαίνεται. Άρα μην το παραρρίχνουμε στο τι θα κάνουμε εμείς εν σχέση με αυτό που θα γίνει αλλού. Ναι. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι που δεν ολοκλήρωσα. Ίσως είπα και πολλά στην πρώτη μου εισήγηση. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σήμερα, η επίσημη, είναι η εξής. Για το ΚΚΕ δεν υπάρχει μακεδονική εθνότητα, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Και ο κ. Γιώκας νωρίτερα και μας τα είπε, ναι. Λοιπόν, άρα για όσους θεωρούν ότι αυτοί που είναι αντίθετοι με τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι ακροδεξιοί εθνικιστές, τους υπενθυμίζω αυτή τη θέση του ΚΚΕ, όπως επίσης και τη ρίση του Χαρίλο Φλωράκη, μας ζητούσαν να αποδεχθούμε γλώσσα και ταυτότητα, και αυτό είναι προδοσία. Υπό αυτή την έννοια, το χαρακτηρισμό της συμφωνίας ας τον κάνουν τηλεθεατές σας. Αυτό θέλω να πω. Επίσης, ας μας γίνει μάθημα επιτέλους το θέμα το Σκοπιανό, στα εθνικά θέματα να αναζητείτε συνένεση. Στα Σκόπια είχαμε 5 συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν έχει σημασία αν διαφώνησαν. Συμφώνησαν και στην Ελλάδα δεν συμφώνησαν ούτε καν μέσα στην κυβέρνηση. Δεν μιλάω για τα άλλα κόμματα. Που δείχνει ότι τα Σκόπια έχουν ένα μισό. Θα κάνει το τώρα. Στον κύριο Τασούλα, εάν δεν πάει πίσω όπως φαίνεται, ή θα φανεί από τη Δευτέρα και μετά από την ψηφοφορία στα Σκόπια το θέμα της συμφωνίας στην Ελληνική Βουλή. Μπορεί να έρθει και το Μάιο, μπορεί να πάει να παραπευθεί και στις ελληνικές καλένδες. Και έρθει η καυτή πατάτα σε μια ενδεχόμενη δική σας κυβέρνηση. Τι θα κάνετε τότε? Μία απάντηση και ένα σχόλιο του κ. Μιλάκη. Το είπαμε αυτό. Είτε τώρα, είτε στην επόμενη Βουλή που θα είναι πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Παρά την τεράστια πίεση του διεθνούς παράγοντα. Παρά την τεράστια πίεση του διεθνούς παράγοντα, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη συμφωνία ούτε τώρα ούτε μετά
πρόκειται να την ψηφίσει. Και είπαμε ότι καταψηφισμένη αυτή η συμφωνία συνεπάγεται ξεκίνημα της ιστορίας από το μηδέν. Μάλιστα. Τελεία, ένα σχόλιο από τον Αντρέα και ένα καταληκτικό σχόλιο από τον κύριο Αμυρά για να κλείσουμε. Λοιπόν, σύντομα όμως. Βεβαίως, πολύ σύντομα, ούτε δευτερόλεπτα. Λοιπόν, από τη δίωρη Καμενιάδα που ασχοληθήκαμε σήμερα, γιατί εκεί πέρα γύρω-γύρω στράφηκε το θέμα. Από τη δίωρη Καμενιάδα βγαίνει ένα συμπέρασμα. Πλην του βασικού κομματιού του ποταμιού και του ΣΥΡΙΖΑ, όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις από άκρα δεξιά έως τελείως αριστερά ταυτίζονται με τις θέσεις του Καμένου. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Ένα δεύτερο. Όποιος λέει ότι οποιοδήποτε ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, πω εγώ θα ψηφίσω εναντίον, αλλά όποιος λέει, όπως άκουσα τώρα, ότι όποιος ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας ταυτίζεται τον Καμένο, μάλλον έχει κρυφή φαντασίωση για τον κύριο Καμένο, τον θαυμάζει τόσο πολύ που όλους τους ομογενοποιεί πίσω του. Όμως, ακούστε κάτι. Τελειώσαμε. Μισό δευτερόλεπτο, κύριε Χατζηδη. Ακούστε αυτό. Ένα πολύ απλό θα σας πω. Η ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με ένα νόμο και ένα άρθρο. Το άρθρο είναι το 374, νόμος είναι ο 4512, κύριε Πετρόπουλε. Μειώσανε η ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τη φορολογία των καζίνων από το 37 στο 8%. Τώρα μας πάτε σε ελληνικό κοινωνικό μέτρο. Θέλω να πω μέτρο. Χώρα καζινάδων. Να πείτε στο κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ τον κύριο Τασούλα που ήταν μαζί μας, τον κύριο Καλεντερίδη, τον Γιώργο την Αμυρά, τη Χριστίνα και τον Αντρέα που ήταν εδώ κοντά μας σήμερα. Θα είμαστε κοντά σας την ερχόμενη Κυριακή. Θέλουμε να πιστεύουμε με ένα... το θέμα μας να μην είναι μέσα σε μια τέτοια καυτή επικαιρότητα. Να είστε καλά. Κάτι θα βρείτε.